Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει την πρωτόπιση Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν λέει για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν λέει για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δημιουργία των Ανίκων, τον Θανάση Καταπάκα στο Production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με ποιους? Με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους πηγαίνεις εκεί. Ή μάλλον τηλεφωνείς για την ακρίβεια στο 18133. Έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα του. Το πας και φεύγεις, ε?
Όχι, παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει τηλέφωνο και σου κάνει την οριστική διαγραφή μέσα σε ένα λεπτό. Ναι. Ενώ στο www.listopart.gr θα βρει σίγουρα ένα από τα ανταλλακτικά τα οποία. Το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών όπου υπάρχει με την εγγύηση του ονόματος αδερφή Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.344, καφέ που πίνεις εσύ? Καφέ που πίνεις? Κόκκινο αμάξι εδώ. Καντίνα Pit Stop για καφέ, πίτα, μπουγάτσα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Στα Καντίνα Pit Stop, αν θες μπουγάτσα με πίτα μία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό, θα τα βρεις σε τρία σημεία στην πόλη. Εσύ στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Είσοδο μετά Δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχαναγόρα και Οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αργέφυρα Σταυρούπολης. Έχουμε διαγωνισμό. Όπα, στα θέματα μας. Τι, ναι. Έχει, τι διαγωνισμό έχει? Να πω ότι το Μετρόπολης 95,5 και η Οντεόν σας προσκαλούν στην πρεμιέρα της νέας κωμωδίας Πολλών Ρίχτερ του Πιέρου Ανδρακάκου, Αιγαίο Σος, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ. Στον κινηματογράφο Οντεόν Μακεδονία, τα πρώην Στέρ. Με του Θοδωρία Θερίδη, Πάνο Βλάχο, Ευαγγελία Σιριοπούλου, Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ελένη Φουρέιρα σε ρόλο έκπληξη. Πώς θα κερδίσετε την πρόσκληση? Λοιπόν, γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη σινεμά, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344 για να κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής 10 από εσάς οι οποίοι θα μπορούν να δουν την ταινία Αιγαίο Σος. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων Ιεσκιά την Παλωδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, όπου από αύριο θα έχει μία ακόμη πολύ μεγάλη έκπληξη. Αυτό με τα τέλη κυκλοφορίας κατόπιν δικής της απέτησης συνεχίζεται. Δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και σούπερ έκπληξη από αύριο, είτε θέλετε να πάρετε Kia, είτε Σκόντα, είτε Hyundai, είτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, είτε για να μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο σε αφορά. Εμένα. Ναι. Ωραία. Τι? Έχεις αγνοήσει πάρα πολύ. Εγώ? Ναι. Ναι. Και οφείλω να στο μεταφέρω και ναι. Το υποσχέθηκα και όταν υπόσχομαι κάτι το κυρώ. Σε ποιον το υποσχέθηκες? Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook η οποία είναι πιστή σου ακροατές, πιστή σου θεατές. Ναι, ναι. Τηλεθεατές παντού. Λοιπόν, τα οφίσια. Τα οποία τους έχεις αγνοήσει, τους έχεις γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Τι. Γιατί σου ζητήσαν, κάνανε δημοψήφισμα για κάποια πράγματα. Ναι. Και εσύ τους έγραψε τα παλιά σου τα οφίσια. Καλά έκανα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε κακά ή καλά. Κακά δεν έκανα, το πρωί έκανα κακά. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή κακά. Ναι. Λέω, καλό είναι να σέβεσαι τη γνώμη αυτών οι οποίοι σ' αγαπάνε. Κόκκινη, δεν σ' αγαπάει κανένας. Ούτε ο Χάρος δεν σ' αγαπάει. Okay. Περνάς καλά μαζί με τους τηλεθεατές, τους ακροατές. Όχι, δεν θέλω να σ' ακούσω. Δεν θέλω να μ' ακούσω. Άσε τα οφίτσια τώρα. Επειδή τώρα παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ είμαι έξω από παιχνίδια. Γενικότερα. Εσύ αφού δεν ανακατεύεσαι, είσαι έξω από το παιχνίδι. Είχα υποχρεώσει να το μεταφέρω. Όχι. Δεν το συνεχίζω. Όχι. Δεν το συνεχίζω. Τα εμπορικά κομμάτια στη δουλειά μου και τα κομμάτια της τηλεθέασης, τα κομμάτια των προστιμάτων. Εντάξει, τα ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρεις ούτε εσύ, γιατί εσύ 17 χρόνια σε είπαμε να έρθεις, δεν ήρθες ποτέ. Έχεις προσκαλεθεί πολλές φορές ή να ανοιχθεί η πόρτα, δεν ήρθες. Αλήθεια. Λοιπόν. Εγώ τα λες αλήθεια, την απόψη. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος με το Facebook. Εγώ αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Εντάξει, αλλά και πρέπει να προστατεύσω. Κοίταξε, Κόκκινε, εμένα ο χαρακτήρας μου γενικά είναι πολύ εκρηκτικός. Σε ξέρω, ρε. Άκουσε τώρα. Επειδή όμως ο δικός μου χαρακτήρας πολλές φορές έχει βάλει σε μπελάδες και δεν θέλω οι εταιρείες που δουλεύω να είναι μείον, θέλω να είναι συν. Αλήθεια. Δεν έχω δικό μου κανάλι, δεν έχω μια περιουσία ώστε να πληρώνω πρόστιμα και αυτά κτλ. Τα οφίτσια έρχεται ο άλλος εκεί με μπύρες, τους λες κατέβασε τις μπύρες, δεν τις κατεβάζει τις μπύρες. Άμα γίνει μια καταγγελία που έχουν γίνει καταγγελίες, πληρώνουμε πρόστιμα. Επειδή ο άλλος ήρθε σουρωμένος. Ή άλλος πάει να βγάλει μαχαίρι την ώρα της εκπομπής και πρέπει να πληρώσω εγώ και το κανάλι, τα οφίτσια, όταν θα έρθει το 20άρικο και το 30άρικο, τα οφίτσια. Θα είναι απέξω. Να πάνε να κάνουν έρωτα λοιπόν και τα οφίτσια και τα μοφίτσια. Άμα γουστάρουν βλέπουν, άμα δεν γουστάρουν δεν βλέπουν. Καταλάβατε? Και εσύ και τα οφίτσια. Πάμε παρακάτω. Βρε, καταλαβαίνεις όταν είναι η ώρα της πληρωμής, άκουδω. Όλα είναι ωραία στη θεωρία. Όταν έρθει η ώρα της πληρωμής, εγώ έχω φάει
Κόκκινε και δικαστήριο και νοσοκομείο. Και ξέρω. Κλινική. Ωραία. Μόνος μου ήμουνα. Δεν εγώ και νοσοκόμες. Εγώ δεν ήρθα. Ήρθε δύο λεπτάκι με τον Καλαζίδη. Δύο λεπτά. Δέκα λεπτά. Δύο λεπτά. Μια φορά λεπτά. Έχω έρθει νοσοκομείο. Για δημόσιες σχέσεις. Τελείωνε. Τα οφίτσια και τα μοφίτσια. Τελείωνε. Πάμε παρακάτω. Βρεάσε τώρα συμμετέφερε κάτι. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Τέλος ο Πάκο Ερέρα. Έλα μόνο τώρα κουράσαμε τον κόσμο με τον Πάκο Ερέρα. Τώρα τον κουράσαμε τον κόσμο με τον Πάκο Ερέρα. Φτάνει πια. Θα σου πω γιατί τον αναφέρω. Φτάνει. Θα σου πω γιατί τον αναφέρω. Φτάνει. Διαπιστώνω. Διαπιστώνει. Ότι υπάρχει μια τεράστια αγανάκτηση από τους Αριανούς. Ναι, ποιους Αριανούς? Από τους Αριανούς, από τα παιδιά. Αφού παίζουν με το σουφλί, οι Αριανοί και είναι ευχαριστημένοι που παίζουν με την καβάλα. Τι τελειώσει, έχω απάντηση αμέσως. Απάντηση αμέσως. Τελείωσε, εσύ και εγώ στην κάνω την απάντηση. Λέω. Λες. Ο κόσμος αντέδρασε ναι. σε αυτή την κίνηση του κύριου Καρυπίδη. Μπράβο στον Καρυπίδη. Μπράβο στον Καρυπίδη. Ούτε οργανωμένοι ήταν. Βρε, είναι... δεν με νοιάζει αν είναι οργανωμένο. Ούτε παλιοί σουπεράδε. Δεν με νοιάζουν ούτε σουπεράδε, ούτε μουπεράδε, ούτε θυρατέ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ θα σου πω αυτό που ξέρω. Μπράβο στον Καρυπίδη, διότι ανέβασε τον πύχη τη ομάδα που ηγείται ψηλά. Τώρα οι άλλοι βλαχοαριανοί και οι άλλοι που οι παοξίδε που θέλανε τον Πάκο Ερέρα και τι καλό που είναι ο Πάκο Ερέρα, τον πάω στον Πάκο τον Πάκο Ερέρα. Λέω εγώ. Οι βλαχοπαοξίδε. Καλό ο Πάκο Ερέρα. Και ο Δερμιτζάκη καλό ήταν. Τρίτη αγωνιστική τον φάγανε επειδή έχασε από τον Αρτσα καλό ο. Ο Πάκο Ερέρα. Πάρ' τον στην ομάδα σου τον Πάκο Ερέρα, άμα είναι καλός. Και οι Αριανοί οι οποίοι λένε γιατί το διώξατε καλέ, παίξαμε καλή μπάλα και αυτοί είναι βλάχοι να πούμε. Μάθανε με το σουφλί εκεί και την καβάλα και, την, και τον ακροπόταμο να παίζουνε και έχουν βάλει η χρονιά τους τελείωσε μετά την ήττα με 1-2 του ΠΑΟΚ. Και γιατί να τη διώξει τον προπονητή, γιατί ο προπονητής δεν κάνει. Δεν κάνει, ήταν στη Λίβερπουλ και ήταν και στη μεικτή ανθρωπότητα να ήταν, δεν κάνει. Το καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει. Ναι. Ποιος είναι τέτοιο. Πού να ξέρω. Εσύ το έχεις ανοιχτό. Δεν φτάνει ρε ζώο που το έχεις ανοιχτό. Ραλή στον αέρα είμαι. Στον αέρα είμαι. Ό,τι να είναι. Ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν ξέρει άλλο τι κάνει εκπομπή. Τι δεν ξέρω. Φαντάζω τι ακροματικότητα έχει εκπομπή που δεν ξέρω άλλο ότι έχει. Αθηναίοι είναι, δεν ξέρουν. Στην Αθήνα δεν σε ακούνε. Στην Αθήνα για να σε ακούσουν πρέπει να πατήσουν το πληκτρολόγιο να πούμε. Κατάλαβες. Δεν είσαι, μέχρι το λιτόχωρο είσαι. Δεν σε ξέρει στην Αθήνα. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν μας ξέρουν στην Αθήνα. Την Αθήνα πήρε ο άνθρωπος, δεν ξέρει. Και την ώρα ακούνε άλλα ραδιόφωνα και άλλα ηχογραφικά. Έχουν τα πρωινάδικα, τα εξοφυζάδικα. Εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλά έκανε ο Καρυπίδης και έδιωξε τον Πάκο Ερέρα. Γιατί θέλει την ομάδα του, έχει βάλει ψηλό στόχο. Και είναι άνθρωπος των αριθμών. Και λέει ότι αυτό εδώ που παρουσιάζει ο Άρης. Μπορεί να είναι γοητευτικό να γοητεύει τους αντιπάλους γιατί λέει αχ τι καλά που παίξατε ανοιχτά μαζί μας, σας κερδίσαμε όμως. Μπράβο τον Πάκο Ερέρα που έπαιξε ανοιχτά στα ίσια τον ΠΑΟΚ 4-2-3-1 ανοιχτός στα 70 μέτρα οι γραμμές. Μπράβο που πίεσε πάρα πολύ ψηλά, αλλά μετά το 70 λεπτό οι παίκτες του ήταν σαν τους γέρους έξω από το Χαρίσιο γεροκομείο. Να σε ρωτήσω. Καλέ, τι καλά που παίξει το passing game ο Σιώπης. Να σε ρωτήσω. Τι να με ρωτήσει. Ειρωνεύεσαι και πλάστα. Εγώ λέω αυτό που πρέπει να... Μπράβο τον πρόεδρο του Άρη, που αυτούς τους βλαχοαριανούς οι οποίοι θέλουν τον Πάκο Ερέρα και τον Άρη 8, τους στέλνει στον κάλαθο των Αχρήστων και λέει εγώ θέλω κάτι καλύτερο. Μπορεί να φέρει κάτι χειρότερο. Μπορεί ο άλλος ο προπονητής να είναι χειρότερος. Μπορεί να μην μπορέσει αυτό το υλικό να το φτιάξει καλύτερο. Δεν ξέρω. Πάντως θέλει κάτι καλύτερο. Οι αριθμοί λένε ότι ο Άρης που θέλει να βγει στην Ευρώπη δεν πάει καλά. Οι αριθμοί λένε ότι ο Άρης όταν αμήνεται είναι ανοιχτός. Οι αριθμοί λένε ότι ο Άρης δέχεται τις περισσότερες αντεπιθέσεις από την άλλη ομάδα. Παίζει με τον Ολυμπιακό ο Άρης. Ο Ολυμπιακός άμα κλάσει τα πρωταθλήματά του στο Κλεάδης Βικελίδης θα πάθουν καρούμπαλα οι σουπεράδες μετά ένα μήνα στο Αχέμπα θα είναι. Και σέβεται ο Ολυμπιακός τον Άρη και βάζει κύριε Κόκκινε τέταρτο χαφ τον Άτχο για να απελευθερώσει το Φορτούνι με ένα σεντερφόρ. Ένα σεντερφόρ, δεν έβαλε δεύτερο στο 0-0. Σου λέει μη χάσω και αν πάρω το μάτσο θα το πάρω με ένα 0. Και πετάει τον Τωροσίδη σαν τρίτο στόπερ τύπης γιατί έπαιξε ο Μάρ τρίτο στόπερ. Για να κλείσει τα 5 τελευταία λεπτά το δεύτερο σεντερφόρ που έβαλε ο κύριος Ερέρα και καλώς το έκανε. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που άμα ρευτεί στη Θεσσαλονίκη και πέσουν τα πρωταθλήματά του στη μάπα μας θα μας έρθει διάσηση. Τα χάλκινα. Βάζει χάλκινα μπρούτζινα ό,τι θες. Τα μπρούτζινα. Τα μπρούτζινα τα χάλκινα. Ψεύτηκα. Πήρες εσύ κανένα. Εγώ. Πήρες εσύ κανένα πρωτάθλημα. Εγώ, σαν Ιρακλής. 100 χρόνια πήρες. Εγώ ρε φίλε πήρες πάμε το σταυρό στο χέρι. Τόσο ποιο σταυρό να πας στο χέρι ρε κόκκινε. Ποιο σταυρό να πας στο χέρι. Σταυρό στις σταυροφορίες σκοτώνατε τον κόσμο. Ας το σταυρό στο χέρι τώρα. Πήγες με το σταυρό στο χέρι. Σταυρή είχαν όπλα από κάτω. Λοιπόν
Κλείνει η παρένθεση με τους σταυρούς και τα κομποσκίνια. Τέταρτο χαβ έβαλε ο Μαρτίνεθ. Τέταρτο χαβ τον άτχο. Μάρτινς λέγεται. Μάρτινς. Τέταρτο χαβ έβαλε. Τον άλλαξε και ο έβαλε τον Γκερέρο, τον Μπουχαλάκι. Έβαλε τον Καμαρά. Που έπρεπε να αποβληθεί. Ο Φορτούνης και ο Νάτχο. Τρίτος και ένας τέταρτος ο Φορτούνης. Και σεβάστηκε. Και εσύ παίζεις με δύο φορ, δύο εξτρέμ και θα ρίσκεις η Μπαρτσελώνα. Φάτινα την απόλυση λοιπόν, γιατί δεν είσαι η Μπαρτσελώνα. Το κατάλαβες. Και άμα ήταν βοηθός στη Λίβερπουλ, ας μάθαινε ότι να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της ζωής. Δεν 35 χρονών. Να πεις πάω σε ένα άγνωστο περιβάλλον, είμαι άπειρος, θα σε δικαιολογήσω 35-38. Το Δερμιτζάκι το δικαιολόγησα εγώ στα 40 του. Πόσο χρόνο ήταν, 41 χρόνο, 42. Όταν έβγαλε τον Βιτόλο επειδή του την έπεσε ο Γκαρσία και έπαιξε ο Άρης με αντεπιθέσεις και έχασε τη δουλειά του στο ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Μετά το κατάλαβε ότι έκανε λάθος ο Δερμιτζάκης. 1-1-2-2. Λοιπόν, Οι Αριανοί, οι χαζοχαρούμενοι χειροκροτούσαν στο Άρης ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έλεγες πού πάει ο Άρης και πού τους βρίσκει και πού τους πληρώνει. Ναι. Βρήκαμε ότι τελικά τους πλήρωσε. 1-400 προκαταβολή. Ναι, βέβαια, αφού κάνει καλές δουλειές ο Πρόεδρος. Τι είναι, εκπαίξει. Βρε, ό,τι θέλει να κάνει. Να μιλήσουμε σοβαρά. Πήρε ένα προπονητή. Ο οποίος είχε υποχρέωση να κάνει ομάδα 18 καινούριους ποδοσφαιριστές. Ναι. Πού είχε τον χρόνο του. Εσύ λες τον είχε. Εγώ λέω μια ομάδα. Τι μια ομάδα. Η οποία ομάδα κάνει την πορεία που κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και έχει χάσει. Τι έχει χάσει. Από ΠΑΟΚ. Η εικόνα της ποια είναι. Από ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ναι. Και με τα ψέματα. Η χαζοχαρούμενη ομάδα. Με τα ψέματα από τον περίμενε. Από τον Παζιάννα και τον Πανιόνιο. Ναι. Δηλαδή θα φέρει προπονητή να κάνει τι, να πάρει πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Θα πάρει πρωτάθλημα. Θα φέρει ένα προπονητή ο οποίος θα ξέρει να κάνει άμυνα. Θα πάρει ένα προπονητή που θα γυμνάσει καλύτερα τους παίκτες. Αυτός έμενε στη Βέρεια. Εγώ άμα πάω στη Βέρεια δύο φορές την ημέρα που είμαι γυμνασμένος, θα έρθω πτώμα το βράδυ. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Να κάνω και δουλειά προπόνηση. Αηδίες. Έμενε στη Βέρεια. Ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά. Έμενε στη Βέρεια ο προπονητής του Άρη. Ποιος έκανε την προπόνηση. 1-2 τα χεράκια. Τι προπόνηση ήταν αυτή, μάθατε. Σταμάτα, ρε. Τι έγινε, πιεστική προπόνηση. Κοίταξε, θα την πληρώσει, την είναι πολύ πιο άσχημα. Τι έγινε, σε δίναν το καρούμπα. Πολύ μαγκιά κάνει. Εγώ τι μαγκιά να κάνω. Μαγκιές κομμένες. Τι, επειδή έφυγε το ίδιο χρωθιά τώρα σε κομμένες. Μαγκιές κομμένες. Το πλακώσανε, λέει. Έτσι καταγγέλνει. Εγώ δεν καταγγέλω τίποτα. Του τη στήσα κάτι κρανιοφόρη, έτσι λέει. Ακούς τώρα. Εγώ δεν καταγγέλω τίποτα. Να θυμάστε, εγώ κάτι έχω πει για το κεφάλι μου. Ούτε κράνη καταλαβαίνω ούτε τίποτα. Κάπτω το κεφάλι τι. Ούτε κράνη, εντάξει. Ναι, το καταγγείλει αυτό. Όχι, δεν καταγγέλω τίποτα. Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα. Εντάξει, οι μαγκές πληρώνονται. Εντάξει. Δεν ξέρω, το εσείς, δηλαδή, εσείς τι νομίζετε, θα φοβηθώ πέντε κράνη. Αλλά αυτό το κεφάλι είναι χειρότερο από κράνος. Τώρα ψάξτε να αλλάξετε κράνη. Ψάξτε να αλλάξετε κράνη τώρα που κάνετε μαγκές. Εντάξει, εγώ την έβγαλα με τρία ράματα. Δεν πειράζει. Όπλο δεν έχει, σταμάξει. Ρεμπόσκο με βρήκανε. Πρέπει στο... Ένα διατρό low kick. Το ξέχασε το kickboxing ο Αρδόπουλος, ήταν τον Τρέγια. Μεθάνει ο Μύρης στο καφέ. Καλησπέρα. Γιατί μας έδινε ο Τρέγιας. Τι έκανε ο Τρέγιας, δεν κατάλαβα. Κι άλλος, ραπ κακάκια έκανε με τον Τρέγια χτες. Ναι. Τι πάθανε αυτοί. Τι πάθανε αυτοί. Εγώ συμφωνώ με τον Κόκκινο, καλά τα λέει για τον Άρη. Μπράβο. Βλέπεις ότι κι άλλοι. Κι άλλους για τον Τρέγια. Τι έγινε με τον. Μάλωσα με τον Τρέγια. Τρέγια, αφήστε φίλοι. Πώς θα πάρω. Μάλωσα, χοντρά. Αποκλείεται. Στον αέρα κιόλα. Στον αέρα. Άντε, ρε, ήρθε στο καφενείο και μαλώσαμε. Τον προκάλεσα πρώτα, τον έβρισα εγώ και ήρθε μετά για αντίπεινα. Και καθίσαμε στο λαϊκό δικαστήριο. Εσύ ήρθε στα χέρια με τον Τάσο. Όχι. Ο Τάσο το παιδί είναι παιδί μάλαμα. Δεν μπλακωθήκαμε, μαλώσαμε στα λόγια. Μαλώσαμε χοντρά. Τι καυγά είναι αυτό. Καυγά είναι αυτό τώρα. Τι καυγά. Θε καυγά, καυγά μιλά. Τι καυγά. Πέντε μένα σε βαρέσαν με το κράνο. Τι καυγάς. Πέντε με κράνη, όχι ένας. Πέντε με κράνη, γιατί. Κράνη, άμα ήταν παοξίδες ήταν. Άμα είχαν κράνη. Δεν ξέρω τι ήταν. Τι, Ηρακλειδή, θύρα 10, τι. Θύρα 3. Μα ακούστε. Θύρα 13, ήταν ξέρω... παδί, τι ήταν. Απατημένο σύζυγο. Οι μαγκές πληρώνονται. Απατημένο σύζυγο. Οι μαγκές πληρώνονται. Την πληρώσαν την ρυθμίση, ήταν αγόρια. Με λάθος άνθρωπο τα βάλατε. Τέλος πάντων, εντάξει. Οράματα 3. Με λάθος άνθρωπο τα βάλατε. Είσαι μάχημος, μ' αρέσει. Με λάθος άνθρωπο τα βάλατε. Να ρωτάτε. Μη. Να ρωτάτε. Σταμάτα, μη. Τι μη, τώρα είναι που αυτό τελείωσε. Τώρα αρχίζει. Ε, τι αρχίζει, αφού δεν ξέρει ποιοι είναι. Με το κράνος δεν τον βλέπει τον άλλο. Τρία κράνη διαλύθηκαν, μόνο αυτό σου λέω. Δεν κάνω πλάκα. Τρία κράνη διαλυθήκαν. Τρία κράνη διαλυθήκαν, καινούρια. Έχει δώσει κουτουλιά σε κράνος. Το κεφάλι το δικό σου. Έχεις, εδώ η ζημιά έγινε από. Το άλλο κράνος ήταν και ελαττωματικό, δεν άνοιξε στάδιο. Με έκανε ζημιά έτσι την έπαθα. Σε έχω ικανό, όντως. Αυτό το κεφάλι, αυτό δεν είναι κεφάλι. Κατάλαβε. Το είναι ο καριμπού τώρα αυτό. Το κεφάλι. Εννοώ εσύ. Και κεφάλι είναι αυτό. Τι εννοώ εγώ.
Τι έκανα, τι έπαθα, τι. Έδωσε κουτουλιά στο κράνος. Κόκκινος είναι αυτός. Φαντάζομαι ο άλλος πόνεσε. Δεν είναι. Το κεφάλι του κόκκινου δεν υπάρχει. Αφού όταν θα πεθάνεις, το κρανίο σου πρέπει να το φάμε στο πανεπιστήμιο να το κάνουν ειδική μελέτη. Αφού αυτό ήταν το κρανίο του κόκκινου. Ειδικό κρανίο είναι. Να το πάρει στο πανεπιστήμιο να το ξεθάψουν. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για άλλο τώρα. Τι κόκκινος είναι. Εγώ την έβγαλα με τρία ράματα, δεν πειράζει. Καλά έκανε. Και... λοιπόν, εγώ δεν πλακώθηκα, πλακώθηκα στις βρισχές με τον Τρέγια. Τέλος, τέληξε. Γιατί και πώς το θεωρούσα παράλογο να μαλώσεις με τον Τάσο. Γιατί ξέρω ότι τον αγαπάς. Δεν αγαπάω κανέναν, ούτε με αγαπάει κανένα. Ξέρω κανένας. Ότι τον εκτιμάς. Δεν εκτιμάω κανέναν, ούτε με εκτιμάει κανένας. Δεν έχω εγώ. Λοιπόν, τσακώθηκα. Με μένα γιατί φαγώθηκε, θα δεις τι έπαθε και τι έπαθε και τι έπαθε. Σε βλέπω με το τσιρότο. Δεν τσιρότο. Με ράματα είναι. Ναι, με ράματα. Ή και να μην είναι. Όχι ότι το κεφάλι μου είναι καλέστητο. Έβαλα και τσιρότο. Εντάξει, μπορεί με αυτή τη μάπα που έχουμε τώρα και κράνος να μας βαρέσει. Μάπα έχει θα... εσύ. Εσύ που είσαι καρτούν. Το καρτούν του ελληνικού ραδιοφώνου. Τι να σε πει. Εντάξει. Όχι μάπα. Σε εσύ που είσαι καρτούν. Εγώ είμαι καρτούν. Άσε που η ψυχιατρό μου με τρέλανε προχθές. Πας και σε γιατρό, τρελό γιατρό. Πήγα ρε, σε ψυχίατρο να κάνω μια συνεδρία και τρελάθηκα. Τι με είπε. Τι σε είπε. Πάσχεις από Δον Κιχωτισμό. Δον. Δον Κιχώτη. Νομίζω ότι είσαι ο Δον Κιχώτη. Ναι, καλά, ότι νομίζω ότι είσαι κάτι και, από αυτό. Και έχει λέει δίπλα στο Σάντζο Πάντσο με τη διαφορά ότι είναι βελτσεβουλάκι κανονικό. Σύμπη ψυχέτρο. Και επειδή θε να σώσει τον κόσμο. Ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Και σε γύρει στο μυαλό. Δεν μου λες. Πρέπει να το διορθώσει αυτό. Η ψυχίατρο σε παίρνει λεφτά ακούγοντα ραδιόφωνο, σε κάνει. Ναι, 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 εξαιρετική. Σεξ έχει κάνει μαζί τη. Ρε φίλε, παντρεμένος άνθρωπος με. Α, δηλαδή, και είχα. Να είχα κάνει. Ναι. Λέγονται αυτά. Ήθιστε οι ασθενείς. Συγγνώμη. Και να είχα. Εγώ σου λέω. Ήθιστε. Επειδή είσαι ηλίθιος. Και να είχα κάνει. Ναι, ναι. Λέγονται. Όχι. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που γίνονται. Άλλο σε ρωτάω. Λέω ήθιστε. Το λέω για να μην είναι ήσυχος κανείς. Εντάξει, εντάξει. Ήθιστε. Ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος με τον πελάτη να έχουν ερωτική συνέβρεση. Το 80%. Κατά 80% γίνεται σεξ. Αλήθεια είναι. Από γιατρό τι βρήκες εσύ τη δουλειά. Γιατί. Ή από κτηνίατρο. Την αλήθεια πες μου. Κτηνίατρο σε Ευρώπη πάει. Πρώτα ξεκίνησε. Κτηνίατρο βγαίνει Ευρώπη. Την αλήθεια. Για λάση. Την αλήθεια θέλω να πει. Πρώτα ξεκίνησε με γιατρό ή κατευθείαν με τον κτηνίατρο. Με γιατρό πρώτα. Μετά έπεσα σκαλοπάτια. Και έπεσε τόσο χαμηλά. Χαμηλά έπεσε. Ξεκίνησε από γιατρό και έπεσε. Αλλά είναι και ικανός. Είναι πολύ ικανός επιστήμονας. Ναι, όχι. Τρομερός. Εντάξει. Εντάξει. Με τη μήνυ με βοηθάει, όχι δεν υπάρχει. Δεν έχω... Α, έτσι γίνεται η δουλειά. Ναι. Ναι. Το σκυλάκι είναι καλή πρόφαση. Το σκυλί και το μωρό είναι η καλύτερη. Παγίδα. Μη παγίδα. Έτσι. Δεν υπάρχει. Αχ, τι ωραίο σκυλάκι που έχετε. Και εσείς τι ωραίο γατάκι. Να τα πάμε μια βόλτα. Να πας να κοινωνικοποιηθείς λίγο. Βλέπεις λίγο το άνθρωπο. Σε βλέπει με το μωράκι σου λέει καρπερός είναι του, το δουλεύει. Ναι, ναι. Τι ωραίο μωράκι. Τώρα μου. Με τον Ερέρα την πήγε στην κουβέντα στα κράνη και στις ιστορίες τις άλλες. Λοιπόν, είναι μήπως εμπειροβολήσαν και εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Και πέτυχε ταυτόχρονα τα τρία κράνη. Φιλέ, ό,τι ώρα θέλεις, όπου θέλεις. Εγώ σου μπαίνω και στο νικ με το φελό. Εγώ δεν χαμπαριάζω. Εγώ είμαι πιο φελός από το φελό δίπλα μου, να ξέρεις. Το έχει ζήσει για τα καλά, από κοντά. Πιο φελός από ό,τι φαντάζεσαι. Εντάξει, καλή πλάκα που έκανε με τα... Σου δώσω εγώ τώρα... Καλή πλάκα που έκανε με τα κουμπιά και τα μουπιά. Ναι. Ξέρει να κάνει ωραίες τορίες, μπράβο ναι. του. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά ναι. Εσύ νομίζεις πλάκα κάνουμε τώρα. Ναι, όχι. Άμα θέλει να κάνουμε πλάκα, όποτε θέλεις. Μη, σε βλέπω... Βρε, όποτε θέλεις, η αδρεναλίνη σου είναι στα κόκκινα, μ' αρέσει σήμερα. Σήμερα ο κόκκινος το γουστάρω. Βρε, όποτε θέλεις, μ' αρέσει σήμερα. Φορτωμένη μαγιά τώρα. Μ' αρέσει, πέτε με έναν, βρε, και νομίζετε. Είδα σε σκουτουλιά σε κράνος, δεν φτύνος. Σε τρία κράνη. Σπάσανε. Σπάσαν τρία κράνη σου λέω. Σπάσαν τρία κράνη κανονικά. Τι, έτσι όπως είναι το κεφάλι σου το πιστεύω ρε κόκκινε. Δηλαδή... Δεν πάω να μην το πιστέψω, εγώ σου λέω τι έγινε. Σαν καρπούζι, σαν περικεφαλαία είναι. Κεφάλι να φτιάξει. Ρε ούτε κράνη δεν ξέρουν να αγοράσουνε. Ούτε κράνη, η ημιτασιόν της πλάκας είναι. Με τον κόκκινο δεν το πιστεύω. Δηλαδή, πού έχεις ανοιχτό μέτωπο να πούμε. Δηλαδή... Πάνω από το φρύδι. Όχι, άλλο λέω. Δηλαδή, ποιους οπαδούς έτσι κολλάς πολύ, ας πούμε, έχει κάνει ανοιχτό μέτωπο. Λεφτά δεν χρωστάς, ωραία. Ξέρω, ρε, δεν πήγες με καμιά παντρεμένη να σε κυνηγάει ο άντρας της. Τέλος πάντων, προποτζίδες δεν χρωστάς. Πού δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου. Δεν μπορεί να μας γουστάρουν όλοι. Δεν ξέρω τώρα. Και κράνη κιόλας. Δεν μπορεί, τα ναι, κράνη είναι. Φέτε κράνη. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι. Ειλικρινά με αυτό αίδιας. Ναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, προτιμώ το face to face.
Ναι. Παντρίκιο. Ναι, 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 καμιά ναι. φορά ξέρεις, σε κομπλάρι, εκείνο με θύμωσε πιο πολύ. Ναι, σωστό, σωστό. Έγινες, βγήκε το άγριο από μέσα. Όχι, δεν βγήκε το άγριο. Αγανάξε. Πάντως, το τον Ερέρα. Τον Ερέρα. 10 δευτερόλεπτα δώσ, μόνο 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος Ερέρα από τη διοίκηση του Άρη και από τον κόσμο του Άρη. Ο κόσμος του Άρη φλόρεψε και ο Καρυπίδης άντρεψε. Δηλαδή τι έκανε. Ο Καρυπίδης λέει: εγώ την ομάδα δεν τον έφαγε ο Καρυπίδης. Εγώ λέω τον έφαγε ο Καρυπίδης. Δεν κάθεσε ο Καρυπίδης. Εγώ λέω τον έφαγε ο Διαμαντόπουλος. Εσύ πες, τον έφαγε ο Καρυπίδης. Ψάρια δεν ξέρει να φάει. Άσε με τώρα ο Διαμαντόπουλος. Πάμε παρακάτω. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Εγώ δέχομαι αυτό που συζητήσαμε χτες και, το γράψαμε για αύριο. Ότι το έφαγε μόνο του κεφάλι του ο Ερέρα. Αλλά διαφωνώ ότι τον έφαγε ο Καρυπίδης. Εγώ λέω τον έφαγε ο Διαμαντόπουλος. Ξέρεις αυτές τις δουλειές, καμιά φορά μερικοί όταν δεν αισθάνονται καλά στις θέσεις τους, προϊονίζουν καρέκλες. Ό,τι πεις, τέλος. Λοιπόν, σήμερα είμαι σε θαυμάζω σήμερα. Βρωμάει αδρεναλίνη εδώ μέσα. Θα γίνει κανένα κακό, δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε, σε πήρε ο γιατρός τηλέφωνο, άντε. Λοιπόν, είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι αυτός. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιπτικότητα, αν θέλετε την εταιρεία η οποία παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, τις τελευταίες ειδικότερα, και δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα, με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η Παγκόσμια Βρωμογενέα του Χρώματος, τότε θα πάτε σε ένα από τα τρία καταστήματα Κοσμάγλου, είτε δυτικά η Θάκης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, είτε στο κέντρο Φιλίππου 74, είτε ανατολικά Εθνική Αστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πριν πάμε, θα πάρει το διαφημιστικό διάλειμμα για τους φίλους του σινεμά, του κινηματογράφου, υπενθυμίζω. ΑΜΗ3 κενό, σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54344. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για το βράδυ τη Δευτέρα στις 8. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για εσάς οι οποίοι θέλετε να δείτε την τρομερή κωμωδία Αιγαίο Σος σε avant premiere με το Μετρόπολης 95,5. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Νοκλιδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόρα 101, Μάρκου Μπόσα, Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. ΑΜΗ3 κενό, σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις 10 διπλές προσκλήσεις τις οποίες δίνουμε στους φίλους ακροατές για την avant premiere Αιγαίο ΣΟΣ τη Δευτέρα το βράδυ 12 Νοεμβρίου στο κινηματογράφο Οντεόν, avant premiere με Θοδωρή Αθερίδη κτλ. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο, τζάμπα είναι. Δεν έχω δει το πρώτο ή το δεύτερο, δεν ξέρω τι είναι. Το ΣΟΣ είναι το κομμωδία πάντως. Αιγαίο ΣΟΣ είναι το ΣΟΣ που είναι η σαλάτα. SOS. Α, SOS. Όχι ΣΟΣ με ωμέγα. Νόμιζα ΣΟΣ ήταν γιατί είναι δυνατότερο. Η ΣΟΣ με ωμέγα δεν γράφεται. Η ΣΟΣ που βάζουμε στο φαγητό. Όπως και να γράφετε το ίδιο είναι. Άνθρωποι όπως γίνει με το ανδρομικό, πάνε οι οξίες, πάνε τα σύνορα. Με ό,τι πιο εύκολο. Με γράψει με 10 γιο. Ναι, τα κατήρισε το Πασόκ από τα μια γαράτα. Ξένη λέξη. Ένα καλό που έκανε το Πασόκ είναι ότι κατήρισε την αρχαία ελληνική. Ναι, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να είναι ελληνική λέξη. Λέγε. Το ΣΟΣ δεν πρέπει να είναι ελληνική λέξη. Σωστά. Πάντως εσύ αυτό το επεισόδιο. Εδώ που σε βλέπω σαν κοτόπουλο σου πάει. Ναι. Κοτοπουλίδης επικίνδυνος. Είμαι κοτοπουλάκιας. Και τρώω και κοτόπουλο μπόλικο. Τρώω και κοτόπουλο μπόλικο. Δεν μου λες. Αυτό που έγινε τώρα με τους κρανιοφόρους μου θυμίζει. Δεν θέλω. Μου θυμίζει τον Τροϊκό πόλεμο. Θα τη βρω την άκρη. Ναι. Εγώ θα τη βρω την άκρη. Ναι. Επειδή ο ένας πάθει ζημιά σίγουρα, θα βρω την άκρη. Μόνο αυτό λέω. Ο ένας τον έκανε ζημιά. Ο ένας πάθει σίγουρα ζημιά, θα τη βρω την άκρη. Εντάξει. Άστο. Τέλος. Μη σε κάνει καμιά μήνυση. Μα κάνω και μήνυση. Ευχαριστώ. Δεν ξέρεις ότι αν μπει στο σπίτι σου κλέφτης και δίνεις τον κλέφτη το ελληνικό κράτος. Δεν μιλάω. Ναι, εντάξει. Ναι. Ότι δεν μιλάω, εσύ ξύνεις μια πληγή τώρα. Τέλος. Μην την ξύνεις. Για πολλές φορές προκαλείς. Θα έρθει κανένας, θα κάνουμε κανένα κακό, θα βρούμε και τον παλάβο. Μη. Κατάλαβες. Μη γλυκό αγόρι. Εδώ ελάτε εσείς από εκεί. Μη γλυκό αγόρι. Εγώ λέω. Ναι. Και ταυτίζομαι με φίλους οι οποίοι στέλνουν μηνύματα τώρα ότι η απομάκρυση Ερέρα είναι λάθος εκτός αν πούνε. Ναι. Ότι ο στόχος του Άρη είναι η πεντάδα. Είναι. Και ο επόμενος προπονητής. Ναι. Γιατί, αν ο προπονητής δεν καταφέρει να μπει στην πεντάδα, ο Καρυπίδης θα τα ακούσει. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος θα τα ακούσει. Ναι. Λοιπόν, κάτω Διαμαντόπουλο, ένα λεπτό. Για μένα ένα αυτή η στάση των οπαδών του Άρη δείχνει οριμότητα. Φλωριά δείχνει. Άλλο.
να μου πεις. Μικρή ομάδα. Να μου πεις για το Γιούχα στο ένα μάτς και ακριβώς τη συμπεριφορά στο άλλο. Για το χειροκρότημα να πω ότι θέλει ψυχολόγο. Ναι. Okay. Αλλά η αντίδραση, η ταυτόχρονη αντίδραση όλων των οπαδών του Άρη. Ναι. Που λένε λάθος η αλλαγή. Ναι. Δεν μπορεί να φεθεί συνεννοημένη. Ναι, ναι. Συνεννοημένη είναι. Κουραστήκαμε με το Ρούλι, φίλε. Με το Ρούλι. Ναι, με τον Άρη. Είσαι ρόμπα, ξεκούμποτη. Κουραστήκαμε. Φτάνει. Φτάνει. Okay. Οι Αριανοί είναι Ρούλιδες και ο Καρυπίδης είναι Παλίκαρος. Τέλος. Ο Καρυπίδης ανεβάζει τον πήχη και οι φίλαθλοι, οι οποίοι και στο καφενείο ήρθανε και δεξιά και αριστερά κλαίνε για τον Ερέρα, είναι Ρούλιδες. Για μένα. Για μένα. Ναι. Υπάρχουν όμως και οπαδοί και φίλαθλοι που λένε ναι, εγώ θέλω να δω διαφορετική μπάλα. Και βλέπουν μπάλα που έχει να κάνει και με άμυνα, που έχει να κάνει και με μαρκαρίσματα, που έχει να κάνει και με κλειστούς χώρους, που έχει να κάνει με επιθέσεις γρήγορες και με χίλια δυο. Εμένα αυτή η μπάλα του Άρη στο στυλ το ισπανικό με αυτό το υλικό δεν με εκφράζει. Δεν με εκφράζει. Μπράβο στους Αριανούς, όσους, μικρή πλειοψηφία δεν ξέρω τι είναι, λένε καλά τον κάνανε γιατί εμείς με αυτό το υλικό θέλουμε αλλιώς να βλέπουμε την ομάδα. Μπορεί να πηδάει ο Ξιώπης με το στόπερ του Πανιωνίου και να τρώει γκολ ο Άρης και να κάνει τρεις βαθμούς. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Σόουζα πάνω στον πεδαρά του ΠΑΟΚ, πώς το λένε, τον Μπρίγιοβιτς, αντί να πάει ο άλλος. Δεν μπορεί να αφήσει στον πάγκο δύο center back τα βασικά και να παίζει με half και παρεξηγηθήκαν μερικοί που είπαμε ότι είναι γκόμενα στη ΣΑΕΚ ο Άρης. Μην παρεξηγέστε. Είπες ότι είναι γκόμενα όλων των αθηναϊκών ομάδων. Τι είναι γκόμενα? Όλων των μεγάλων ομάδων. Όλο το μεγάλο ομάδο. Είπε ο Άρης είναι εγκόμενα όλο το μεγάλο ομάδο. Ας κερδίσει μια μεγάλη ομάδα να πούμε ότι είναι ο Δήμιος μια μεγάλη. Τώρα είναι ο Άρης, δηλαδή και αυτό και εσείς όρες. Τέλος. Μηδενιστή. Μπράβο στον Καρυπίδη, κάνοντας Διαμαντόπουλο στο δρόμο. Άμα το δεις, δεν καταλάβεις και ποιος είναι. Δηλαδή, αν περπατήσεις. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε αν το μάθεις. Προφανώς. Αυτοί οι τύποι, σαν τον Διαμαντόπουλο, κρύβονται πίσω από το παρασκήνιο. Δηλαδή, κάνουν τη δουλειά στις κουρτίνες από πίσω. Την κάνει καλά. Όχι. Δεν την κάνει καλά. Τότε κακό έφυγε ο Ερέρα. Δεν την κάνει καλά. Εντάξει. Δεν την κάνει εγώ καλά. Επειδή δεν το ξέρω τον άνθρωπο και δεν θέλω να δικό κάτι. Ακόμα δεν την κάνει που καλά. Δεν το ξέρω. Τέλος. Εντάξει. Όταν θα φέρει παίκτες μεγάλου βεληνικούς με μικρά συμβόλαια, πάρουν υπεραξία αυτοί οι παίκτες, πουληθούν. Επειδή σε ρόμπα στην Ευρώπη. Ναι. Εσύ μετά το πάω Κάρης. Ναι. Μετά το πάω Κάρης. Το 1-1. Ναι. Έλεγες πείτε μου ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει από τον Άρη. Καλά, κοίταξε. Τα είπες ή όχι. Δεν θα μας μάθεις τώρα εσύ τώρα. Δεν σε μαθαίνω. Τον τρόπο τα είπες ή όχι. Άστο τώρα το θέμα τώρα, μην το σκαλίζεις τώρα. Είπες και είπες. Ακροματικότητα. Άστο ρε, μην το ρε κεφάλα. Άκου να δεις μόλις Κότα Λιράτη που έχει γίνει γαλοπούλα από Κότα. Γαλοπούλα Λιράτη. Δεν τρέπεσαι. Πού. Εγώ ξέρω ότι έκανε και να προκαλέσει, αλλά. Ναι. Αντί να φτύσει τον εαυτό στον καθρέφτη που έκανε στα μυαλά των Αριανών να πάρουν αέρα ναι. Και να κάνει την αυτοκριτική σου και να ζητήσει συγγνώμη από τον Αριανό ζητήσει, που του φούσκωσε εσύ τα μυαλά. Να ζητήσει ο Ερέρα συγγνώμη. Αυτοί λέγανε θα πάνε για πρωτάθλημα. Αυτοί λέγανε ότι θα πάνε για πρωτάθλημα. Και όταν έχω μια τέτοιο υλικό, όταν έχω δύο γρήγορου παίκτε, δεν του μπουκώνω μέσα στα εξτρέμ. Εντάξει, κόκκινε. Άστο το έργο με τον Ερέρα. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και καλά έκανε και έβγαινε στον προπονητή. Και όσοι Αριανοί λένε τι καλά που παίζουμε και τα λοιπά, ας πάρουν μια κασέτα να βλέπουν το Χατζηπαραγή να βγαίνει 8ος και να παίρνει ο Όφη και η Λάρισα το πρωτάθλημα. Εντάξει, κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Άλλα. Λέγε. Σ' ακούω. Ναι, δεν ήταν λάθος όπως σου είπα. Δεν λέω εγώ ότι ήταν λάθος. Μα κούρασες. Είσαι Αριανός, Αριανάρας ή είσαι Ρούλης. Διαλέξτε πού θα είστε. Είστε Ρούλιδες ή Αριανάρες. Πού ανήκετε. Μάλιστα. Στο χαχαχά χουχουχού καλά παίζουμε και τι καλά πάσα δίνουμε και χάνουμε από τον ΠΑΟΚ στα τελευταία 15 λεπτά και από την ΑΕΚ με κατεβασμένα τα χέρια και έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ μέσα με τέταρτο χαφ τον Άτκο και εσύ που παίζεις με δυο σεντερφόρ. Τα είπε και ο Δόνης. Έκανα λάθος λέει στην Τούμπα. Του παραδέχτηκε. Προπονηταράς. Τι έκανες Δόνη. Το παραδέχτηκε το λάθος σου στην Τούμπα. Αντί να πει ήμουν άτακτο παιδί στην Τούμπα. Άσε κόκκινε το λάθος. Αν με διώξουν εμένα από μια εταιρεία και θα πάω εγώ να κάνω. Αυτός, επειδή τον διώξανε, πήγε να την παίξει Γκουαρδιόλα. Εκεί την πάτησε. Το συνέστημά του τον έκανε. Ναι, γελάει. Δεν τα ξέρεις τα έργα. Δεν τα ξέρεις τα έργα και στο μετά, μετά από νοντερών. Άτυπο γραφείο τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ γίνεται και άτυπο γραφείο του. Εγώ χαίρομαι γιατί του τιμά. Τους φίλους σου ναι. Και τον τιμάς με αυτό που κάνεις. Γιατί, αλλά με κάνεις να γελάω. Εγώ θα κάνω φίλο προπονητή σαν άμπαλος.
Δηλαδή θα συνδιαλεγώ. Θα κάνω εγώ παρέα με τον Ερέρα. Τον αποθεώνω. Με τον Δόνι. Εγώ τον αποθεώνω. Δεν μπορεί να πει άμπαλο τον Ερέρα. Στον Άρη άμπαλο. Άμπαλο! Δεν έχει το δικαίωμα. Όχι, είναι άμπαλο. Ένα προπονητή. Όποιο κρίνει προπονητή με 9 αγώνες είναι εγκληματίας. Ναι. Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Έτσι μάθαμε. Δεν είναι Real Madrid να έχει πάρει 3 συνεχόμενα Champions League. Φτάνει. Να παίρνει το Λοπετέγγι. Φτάνει. Και φτάνει. Να δεν θέλουμε το κεφάλι. Φτάνει. Όταν έρχεσαι σε μικρή ομάδα, υποτίθεται καινούργια στην κατηγορία. Η Real Madrid έκανε 15 αγώνες για να διώξει το Λοπετέγγι. Ναι. Και ο Άρης τον απολύσει 9. Καλά έκανε. Και μου λες καλά κάνει. Καλά, καλά και ίδιο. Αν δεν βγει Ευρώπη, θα τα πούμε. Εντάξει, δεν θα βγει Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Για πάω θα μιλήσει καθόλου για το κόμπλεξο το κερνόλευκο. Που σας στέλνουν διαιτητές εκεί και κλαίτε και σας κυνηγάνε δίθεν. Εγώ αυτά τα είπα πριν. Ναι, γιατί είμαι καλύτερα από τώρα. Ναι. Για πάω, θα πούμε τίποτα. Για πάω. Έχεις κάτι να πεις. Καλό, κακό. Καταρχήν να σου υπενθυμίσω ότι. Ναι. Το φοβόμουν το χθεσινό παιχνίδι που έγινε. Τι έγινε χθες. Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη. Ναι. Την ομάδα της Αργοντιαστικιάς πρέπει να την αποθεώσουμε. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα, ανήκει στις ομάδες που κάνουν απειροές. Για πάω, μιλάμε. Θα φτάσουμε εκεί. Έκανε 3 ή 4 αλλαγές. Δεν νομίζω παραπάνω παίκτες. Και όχι λόγω τσιγκουνιάς, από ό,τι φαίνεται. Και κατάφερε εκεί που ξεκίνησε με εκείνη την κρύα και ήττα του Παναθηναϊκού, που τελικά δεν ήταν τυχαία, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα, να έχει περάσει αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Όχι, θα τη χαρίσει. Τέταρτη είναι η Ξάνθη. Φυσικά. Επειδή έλεγε η Ξανθούλα. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει την ΑΕΚ στη βαθμολογία και με μείον 6. Δεν το ξέρω. Και με μείον 6. Δεν το ξέρω. Θα πω τα έργα εγώ. Θέλει πρωτάθλημα. Πράγματα που δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω. Για ΠΑΟΚ θα μιλήσει το κόμπλεξο, το κιανόλευκο. Να μιλήσω για ΠΑΟΚ. Ναι, έχει κάτι να πει. Να πω τι για τον ΠΑΟΚ. Εγώ έχω να πω. Ότι μα έσκυλε στον κουβά, όχι. Θα πω εγώ κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα είστε ηλίθιοι αν προχωρήσετε στου ομίλου του UEFA. Θα είστε ηλίθιοι. Πάτε επάνω. Ο λόγο είναι. Ναι, ο λόγος γιατί είναι. Εσύ, σαν Κώστα, ναι. Βλέπει ότι δεν έχει το βάθο και το βάρο για να προχωρήσει ο και στου τρει θεσμού. Ο λόγο είναι ο εξή. Αν θέλετε double, αν θέλετε double και αν θέλετε τις λίγες πιθανότητες που έχετε να χάσετε το πρωτάθλημα να τις συνεχίσετε να δίνετε στους αντιπάλους έστω κάποιες ευκαιρίες. Συνεχίστε στο Europa. Συνεχίστε στο Europa League. Θα είστε μεγάλοι μαλάκες αν συνεχίσετε καλύτερο να παίζετε στο Europa League. Η μεγαλύτερη ανοησία που θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να προχωρήσει εκεί. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Γρηγοριάδης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε με τον Γρηγό και νόμιζα να πει στο Γρηγό. Είπε πολύ ωραίο πράγμα ο Γρηγοριάδης. Λέει. Ότι φαίνεται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γενικότερα η εταιρεία του ΠΑΟΚ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν τρελαίνεται για το UEFA. Ούτε ο Σαββίδης ο πρόεδρος, ούτε ο προπονητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει αύριο. Μπορεί να κερδίσει. Άλλο λέω εγώ όμως. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο ΠΑΟΚ εάν προχωρήσει στους 32. Εσύ το λες γιατί. Πού να φτάσει ο ΠΑΟΚ. Τελικό, δύσκολα. Στους 8, στους 4, πάλι δύσκολα. Πάλι δύσκολα. Δεκτό. Οπότε, επειδή έχω δει κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι ντεφορμέ λόγω πολλών παιχνιδιών, λόγω πολλών τρεξιμάτων. Επιβάρυνση. Και είναι οι δύο Βιερίνια και η Πέλκας και είναι γρήγοροι και οι δύο. Ναι. Εντάξει. Και επειδή πάει να φορμάρει ένα χαφ, αν καταφέρει το Βέρμπλουμ, το οποίο μπορεί να το κάνει μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, τα μικρά θεωρητικά. Και επειδή ο Μάτος και αυτός στα 32-33 θέλει τις ανάσες του, τις οποίες δεν μπορεί να πάρει γιατί τον Κίτσιο τον έχετε πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. Τροπή. 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 Τροπή μου πει δεν είναι. Δεν μπορεί να παίζει ο Μάτος 50 παιχνίδια ναι. Και στα 50. Ό, θα παίξει στα 40. Ό,τι ήταν να κάνει ο Ζαμπά το έκανε στην Ευρώπη. Σε καλή πήρε τα εύσημά του. Πρέπει να πάρει ανάσες. Ένας λόγος μόνο υπάρχει για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ στο Europa League. Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά, γιατί ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Για να ανέβει κι άλλο η αξία του. Για να ανέβει κι άλλο η αξία του κτλ. Και πώς μπορεί, μπορεί να ανέβει η αξία του, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Με την Ευρώπη, δυστυχώς. Γιατί στην Ευρώπη. Γιατί εκεί τα βλέπουμε. Όχι, μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Γιατί στην Ευρώπη ο Ζαμπά. Καλώς εγώ το πραγμάτων. Όχι, άσε με ποδοσφαιρικά θα μιλήσω. Το ξέρουν. Αμέσως να μιλήσεις. Πλακώθηκες μια φορά εκεί πέρα και θα μας δείρεις τώρα ανέβει και αδρεναλίνη σου να πούμε. Σταμάτα να πούμε. Μία. Τώρα μιλάω εγώ. Μόνο για σένα 5. Εντάξει. Δεν δέχομαι ότι λες ψέματα. Και μια, μόνο και για με, σένα. Και με πολλά άτομα. Γι' αυτό σε πολλά. Έχω στην καρδιά μου. Τώρα σε βρίζω βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί με βρίζεις. Έτσι γουστάρω. Άμα δεν σε έβριζα, δεν θα σε γουστάρω. Δεν θα σε αγαπούσε. Άμα σου μου ήμουν αδιάφορος απέναντί σου, τότε θα έλεγες ο Πούστης να μου και δεν με μιλάει, δεν με κάνει, δεν με ράνει. Ο Λούστης. Λούστης. Λοιπόν. Η παρέα με τον γιατρό σου. Μη. Έχει την ευκαιρία του η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μόνο για ένα λόγο να περάσει στην UEFA.
Ο Ζαμπά, γιατί ο Ζαμπά, γιατί όπως είπε ο Γρηγόρης προηγουμένως, η Ευρώπη είναι ο καθρέφτης. Το άλλο όμως είναι... Είναι ο δρόμος που έχει τα καλύτερα μαγαζιά, ρε φίλε. Μπράβο. Όλη η μεγάλη οίκη μόδας από εκεί περνάει. Εκεί πάει ο κόσμος. Ναι, αυτά, ναι. Τσιμισκή θα πάει. Αυτό είναι. Θα πάει Τσιμισκή. Τσιμισκή. Αν θα πάει η Εγνατία, πάει. Θα πούν τι πάει να πάρει στα δεύτερα. Σωστό, ναι. Κατάλαβε. Αυτό το λέει, ωραία. Τσιμισκή και... είναι το Champions League, βέβαια. Και... Αλλά... Η κεφαλιά πάντως έκανε το μυαλό σου να λειτουργεί καλύτερα. Δεν έρχονται 2-3 φορές την εβδομάδα οι κρανιοφόροι να τραβάς κουτουλιές εσύ να σπάει τα κεφάλια. Η Μητροπόλεως είναι η... το Europa League. Το Europa League. Λοιπόν, άκουμε ένα τώρα. Δεν Τσιμισκή, Τσιμισκή. Ποδοσφαιρικά λοιπόν ο Ζαμπά μπορεί στην Ευρώπη να φανεί παραπάνω γιατί θα βρει και περισσότερους χώρους. Και ο Ζαμπά μας έδειξε τουλάχιστον στην πρώτη του χρονιά ότι λίγο η αιμορροίδα του τσούζει στους κλειστούς χώρους, όμως αν βρει χώρο ανοιχτό με ταχύτητα και σε ένα σμέναν χωρίς ντουμπλαρίσματα, σε αντεπιθέσεις δηλαδή στην κοινώς ομολογουμένη ποδοσφαιρική γλώσσα, μπορεί να κάνει παπάδες. Τους οποίους δεν μπορεί να κάνει όταν ο Σούα τον έχει στο μισό μέτρο. Θες να μιλήσουμε και για τη μεγάλη ομάδα της πόλης. Πρέπει. Τελείωσαμε τον πάγκο. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη μεγάλη ομάδα της πόλης. Ποια είναι αυτή, ο Μακεδονικός? Ναι. Δύο μηνύματα πρώτα. Διάφορα τα μηνύματα. Γι' αυτό μιλήσαμε, φίλε. Και έχει όνομα ο φίλος που αναφέρεις. Εντάξει. Ναι. Δόθηκαν εξηγήσεις. Ναι. Ο Άμπαλος είναι ο Καρυπίδης, όχι ο Αργιανάρας. Άμπαλος είναι ο Καρυπίδης, όχι Αργιανάρας. Δεν διώχνει προπονητή που μαθαίνει 20 νέους παίκτες για να φέρει κάποιο κίνδυνο. Για το μήνυμα του φίλου αυτό έχει δέσει το 0. Δεν θα ονομάσω. Να ξέρεις, φίλε, ότι ειδονίζονται να με βρίζουν οι Τεταρτοπέμπτοι. Και θα σου πω έτσι σε δευτερόλεπτα. Να μας βρίζουν οι Τεταρτοπέμπτοι. Του είπα κάτι του φίλου εχθές στον αέρα, γιατί μου είπε ότι όπου φυσάει ο άνομος μας, λέω φέρουμε ένα παράδειγμα. Μου λέει για κάποιον ραδιοφωνικό παραγωγό, πρώην τερματοφύλακα, ο οποίος λέει τα είχες καλά εσύ μαζί του και τώρα λέω, κοίταξε να δεις, αυτό το παλικάρι μόλις έφυγε από εδώ, άρχισε να μας βρίζει όλους. Και ξέρεις, του λέω στον αέρα, γιατί μας βρίζει, γιατί τον πηδάμε στην ακροαματικότητα. Στα ίσια του λέω και άρα τώρα πολλά πολλά μιλές. Τα νεαπολιτικά σου και τη στραβοστομία σου εδώ είναι τούμπα, είναι δικιά μου η έδρα. Ωραία αντρίκια και όμορφα και οι δυο. Τελείωσε το θέμα, πάμε παρακάτω. Δεν θέλω κουτσομπολιά. Εμένα γιατί αλλάζει δρόμο κάθε φορά? Ορίστε. Αυτό το παιδί το γάβει, γιατί αλλάζει δρόμο κάθε φορά? Γιατί πήρε μεταλληφωνή τώρα. Όχι ο νεαπολίτης, κατάλαβες τι. Γιατί αλλάζει δρόμο κάθε φορά? Μια φορά το λέω και τελευταία. Τελείωσε, δεν κατάλαβα. Γιατί αλλάζει δρόμο κάθε φορά? Εγώ. Όχι εσύ. Άλλος. Αυτό το παιδί. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει. Τέλειος, τέλος. Λοιπόν, ο κόσμος του Ηράκλη, ναι, απαιτεί το κεφάλι του Αλέκου Βοσνιάδη. Και έχει ένα κεφάλι σαν μοσκαλό κεφαλί και αυτός ο Βοσνιάδη. Πιο μεγάλο κεφάλι από του Κόκκινου. Λοιπόν, σαν το μαύρο πίτι. Δεν βλέπω ότι είναι μόνο οι οργανωμένοι. Ναι. Βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, ότι όλοι... Ο Βοσνιάδης πληρώνει να τον κυφαριά φανέλα του Ηρακλή. Αυτό θα πληρώσει. Λοιπόν. Μέσα στο Νοέμβριο θα είναι. Στο Δεκέμβριο δεν του δίνω. Θέλουν όλοι. Δεν του δίνω μέλλον. Θέλω να σου δώσω όλο το... Αυτό θα πληρώσει. Όπως είναι. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πληρώσει. Έχουμε, επειδή δεν ξέρω, τον Ηρακλή είπες, τον είδες και σε τιμά αυτό που έκανες και τον είδες. Δεν θα έκανες τον Ηρακλή, εγώ έχω φάει χρόνια στον Ηρακλή. Σε τιμά, συνήθως έλεγες για να πικάρεις, όχι θα πάω να φάω, όχι, όχι θα κάνω. Φυσικά και τον είδες. Έκανες και τον είδες. Φυσικά θα τον είδες. Θα πω έτσι την τομία εγώ τι είδα και από εκεί πέρα συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, όχι, πες το εσύ, γιατί το δες καλύτερα. Εγώ είδα μια ομάδα, όπα, η οποία ήταν καλύτερη στο γήπεδο. Ναι. Από ποιαν? Από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα, ναι. Εντάξει. Αλλά... Πόσο άντεξε. Όταν έφαγε τον γκολ, δεν είχε τρόπο να αντιδράσει. Πώς θα αντιδράσει? Δεν είχε κουράγια να αντιδράσει. Αυτό ακριβώς. Είπε τη λέξη τη σωστή. Με τι κουράγια? Δεν είχε κουράγια. Κουράγια είχε ο Ρόβας, αυτός που βρίζεται όλοι. Ναι. Που εγώ τον πιστεύω. Ο Περόν είναι τεράστιο μυαλό. Δηλαδή πιστεύω ότι τέτοιο ποδοσφαιρικό μυαλό δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα. Κάτω, τεχνικό διευθυντή. Παίζει με το μυαλό του, είναι τρομερός. Ναι. Αλλά είναι λογικό στο 35 του να μην μπορεί να παίξει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Δεν μπορεί, βαρύ κορμί. Και ξέρει το κορμί του, δεν τον βοηθάει να είναι. Το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, σου λέω, με Ολυμπιακούς, με κάτι τέτοιο, να κάνει απίστευτα παπάδες. Θα σου πω ένα κομμάτι μόνο και εσύ πες ό,τι θες για τον Ηρακλή. Με τρομάζει το βιολογικό του κομμάτι, γιατί είναι πολύ γυρασμένη ομάδα. Τίποτα άλλο. Η ποδοσφαιρική του ευφυΐα τον βοηθάει να ξέρει τα μέτρα τα οποία θα κάνει μέσα στο γήπεδο. Και να μην... Δεν μπορεί να βγάλει βρε 90 λεπτά. 90 λεπτά δεν μπορεί. Όχι μόνο αυτό, ούτε άλλο από πίσω κρέα. Η ποδοσφαιρική του ευφυΐα, ναι, όμως τον βοηθάει. Για μένα, και τελειώνω με αυτό. Απαράδεκτο Βοσνιάδη να μην ξεκινάει, ο Ρόβας βασικός, τίποτα άλλο. Δίπλα του. Δίπλα του. Τεχνικό είναι το θέμα. Θέμα χημίας είναι το πρόβλημα. Καλό θα είναι να υπάρχει ηρεμία. Και έχω μάθει να σέβομαι πάντα
τις απόψεις όλων. Καλά τα λέει η διοίκηση του Ηρακλή. Καλά κάνει ο Παύλος ο Μυροφορίδης και στηρίζει το Βοσνιάδη και λέει δεν τον πειράζει κανείς, είμαι εγώ και τίποτα άλλο, δεν τον ακουμπάτε ρε παιδί μου. Εντάξει. Και εγώ είμαι εναντίον των βιαστικών κινήσεων, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η διαιτησία δεν τα πάει καθόλου καλά και σήμερα επειδή δεν έχω διάθεση για πλάκα, την πληρώσαν άλλη την ύφη. Δεν μ' αρέσει αυτό και το λέω σε φίλους μου μέσα στην οικογένεια του Ηρακλή, το δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό γιατί με αντιμετωπίζουν σαν μικρό, σαν αδύναμο. Εμείς τι έγινε, δεν μπορούμε δηλαδή. Τι, όλη τη μαγιά τους εμάς θα τη βγάλουν οι διαιτητές. Γιατί έτσι είναι βρώμα η δουλειά. Έτσι είναι βρώμα η δουλειά. Θα κριθεί η άνοδος σε λεπτομέρειες. Ίδια βεβαιώνουμε τον κόσμο ότι θα έχουμε ίση μεταχείριση ή τρέχουμε να προλάβουμε. Προπονητικό είναι το θέμα, εξωαγωνιστικό είναι το θέμα. Τι στα κομμάτια είναι δεν ξέρω. Λύστε το χθες. Η διαιτησία με Ηρόδοτο και με Κέρκυρα ήταν 90-10 εναντίον του Ηρακλή. Δεν λέω ότι είναι η αιτία που έχασε ο Ηρακλής. Όχι, δεν έχω, εγώ δεν είμαι καμιά σατανόγρια που κλαίγεται και κάνει. Όχι, λέω τι είδα. Και δεν μ' άρεσε. Όπως επίσης είδα τον Αστέρα να μην έχει προστασία που είχε κάποτε. Δεν είχε προστασία χτες. Και ίσως την πληρώσει πολύ άσχημα αυτό. Κάποιοι το θέλουν κιόλας γιατί έχει φάει πολλές κατάρες για πολλούς και ευνόητους λόγους. Επανέρχομαι. Και λέω λοιπόν ότι μπορεί να διαφωνώ με την πλατιά μάζα που λέει ότι φταίει ο Βοσνιάδης, που μπορεί να έχει δίκιο. Δεν είμαι αυτός ο οποίος θα χειραγωγήσω την κοινή γνώμη, πόσο μάλλον τους οπαδούς της ομάδας που αγαπώ κι εγώ, να πω παιδιά αυτός είναι ο κατάλληλος προπονητής ή εκείνος ο κατάλληλος προπονητής. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και θα πρέπει να υπάρχουν εξηγήσεις κυρίων και από τους μεν και από τους δε. Δεν είναι ώρες για καυγάδες, ούτε για ανεπιθύμητους, ούτε για οτιδήποτε. Μόνο συσπυρωμένος ο Ηρακλής πετυχαίνει, που έχει πετύχει πολλά θαύματα και πολλούς άθλους. Και ένας τέτοιος άθλος ήταν και ο περσινός. Μόνος του τον πέτυχε ο Ηρακλής. Με τις δικές του δυνάμεις. Μέσα από την οικογένειά του. Με τον Φάνη του Ζιάρη, με τον Τάσο Κατσιαμπή, με τον Νίκο Βαφιάδη, με τον Κώστα Ιωακιμίδη, με τον Λάκη Παπαϊωάννου και αν ξεχνάω κάποιον, με τον Σάκη το Χατζόγλου, να με συγχωρέσει. Δεν είχε κάποιον άλλον. Δεν είχε κάποιο χρηματοδότη. Δεν είχε κάποιο μεγάλο επενδυτή. Τώρα που βρήκε μεγάλο επενδυτή, τι έγινε? Θα το βουλιάξουμε το καράβι? Εντάξει, δεν είναι ώρα για να κάνουμε πλάκα μεταξύ οπαδών. Έχω αμερικάνικο δολάρι και να πουλάω τρέλα. Όπα, ένα-ένα. Να επιστρέψουμε στη φυσική μας θέση και να μιλήσουμε. Αλλά θέλω και από τη μία πλευρά και από την άλλη σύνεση. Ούτε η μεν το κεφάλι του Αλέκου ή τέλος, ούτε η δε ή ο Αλέκος ή όλοι τέλος. Όπα, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Και το λέω σε όλους. Όταν μπαίνει το εγώ πάνω από τον Ηρακλή, κάτι χάλασε. Ράπησε μεγάλη γάτα, μείον τρεις και ο Ολυμπιακός, δικό μου το πρωτάθλημα. Φόρτσα ΠΑΟΚ, φόρτσα Ιβάν. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το διαγωνισμό για την ταινία Αιγαίο ΣΟΣ. SOS αν θέλετε. Γράφετε α3, αφήνετε κενό. Τη λέξη σινεμά, το ονοματεπώνυμο και το στέλνει στο 54344. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για 10 από εσάς για να δείτε την ταινία. Ενώ μην ξεχνάτε επίσης ότι αν θέλετε καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα γίνονται με ένα pit stop, με ένα stop στο καντίνα pit stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα,
σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική Ίσως με τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο, μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ξέρετε του Σνακ, γιατί αυτό το μπει Σνακ, θα σου πει εκείνο το μαγαζί στο κέντρο της πόλης στο τάβο. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4 πρώτα θεώρηση, υγεία να έχουμε. Εντάξει, άλλη φορά φοράτε καλύτερα κράνη, περαστικά σας. 9.55 το μήνυμά στο 54.340. Αλφα μη 3 κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-340, 10 διπλές προσκλήσεις για ταινιάρα με Θοδωρή Αθερίδη. Ηρακλάκη, τι θα είναι, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι Ηρακλητής. Αγαπάτε τη μεγαλύτερη ομάδα της Σιβηλίου, η οποία βάζει τα χεράδια της και βγάζει τα ματάκια της, τέλος πάντων. Αλφα Μητρία Κενό, σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133, ενώ στο www.stopart.gr θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεστε και όλες τις μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Ωραία. Μεγάλος μας χορηγός η εταιρεία αυτοκινήτων Σκιάδης Μπαλοδήμος, όπου δεν με πήγες ακόμα να δω εκεί. Δεν σου αρνήθηκα ποτέ. Ναι. Πες μου, πότε και πάμε. Πάρε εκεί να πει σε 4 χρόνια στο ξεφλίστα Μάξιο Ραπτόπλος. Εδώ, εδώ ναι. Και ένα μήνα ναι. Είσαι άψογος απέναντί μου, ναι. Επαγγελματικά. Ναι. Σε κάτι που δεν σ' άρεσε. Τρεχάματα σε άλλα θέματα. Εγώ έχω πολλά τρεχάματα. Μπράβο Γρηγόρη. Καλά να είμαστε εκεί να έχουμε τρεχάματα. Εγώ έχω πολλά τρεχάματα με πολλά θέματα. Εντάξει, το ξέρω. Και είχα και το σημερινό. Μη. Όχι, δεν υπάρχει μη. Λοιπόν, παρόλα αυτά φροντίζουμε και έχουμε συνέπεια. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί μπορείτε να αποκτήσετε Σκόντα, Kia, Hyundai με όφελος στα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά στο www.listopart.gr και listopart.gr, μπράβο, έχω μπερδέψει τους χορηγούς. Και με τις κουτουλιές που έχεις φάει, τι να κάνουμε τώρα. Έδωσα, δεν έφαγα. Έδωσες κουτουλιά σε κράνος, τώρα πώς θα γίνει. Κάτι πουνίδια έφαγα, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν κάνεις άμυνες. Δεν ξέρεις να κάνεις. Κάνω μόνο επίθεση. Και τελικά καλύτερα. Όχι, και πρέπει να κάνεις και άμυνα. Τι, καλύτερα σου λέω. Τι δεν ξέρεις, θα πει να σπάσει τρία κράνη. Ξέρεις, θα πει να σπάσει τρία κράνη. Ιδονή, δώσε μου κι άλλα. Δώσε μου κράνη να κουτουλάω τώρα. Όχι, ανέβηκε η αδρεναλίνη του. Καραγούσταρα μιλάμε τώρα. Να τον κάνω ένεση, την κατεβάσω. Α, δύσκολα, εσύ θα την πληρώσει εσύ. Εντάξει, κάτσε μου πάρει κλίμα κανένα γιατρέ. Τίποτα, έφυγαν και τα ζάχαρα, φύγαν κιόλα. Βλέπω, είδε τι είναι. Λοιπόν, ναι. Εκεί πάτε να δείτε τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ετοιμοπαράδοτα. Και έχετε όφελο τα 3 πρώτα χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας. Πάμε κόσμο, 6 γραμμές, παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Δώσε πιο δυνατά φίλε, ψόφιος είσαι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς Γρηγόρη, περαστικά σε ποιο να πούμε τώρα, σε σένα ή στα κράνη ρε φίλε. Ό,τι θέλεις. Το κράνος έκανε ράματα, τι, το έστειλες κάνα νοσοκομείο. Φίλε, αν θες να κάνεις πλάκα, ή αν είσαι γνώστης του περιστατικού, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλεις. Εγώ θα πω όντως περαστικά στον ένα και το αφήνω εκεί. Ειδικά το ένα από τα πέντε έχει θέμα. Σοβαρό. Και δεν κάνω πλάκα. Καταρχήν είναι ανέντιμο και σοβαρό. Βρε, θα τη βρω την άκρη, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Και καλά θα κάνεις να τη βρεις. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για το ελληνικό φαινόμενο της απομάκρυνσης προπονητή στις πρώτες στραβές. Είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι για καλύτερο για τον Άρη ή όχι, αλλά νομίζω ότι ήταν βιαστική κίνηση. Ναι. Καλός παππούλης. Έγραφε στην κάμερα. Καλός ανθρωπάκος. Και όσον αφορά αυτό που λες Κωστή εσύ για τον τρόπο παιχνιδιού και για το αν είδε τον Άρη Μπαρσελόνα ή όχι, αυτό υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το διορθώσεις και όχι μόνο η απομάκρυνση. Δεν ξέρω φίλε, ο Ολυμπιακός ήρθε εδώ με 47 πρωταθλήματα και έβαλε τέταρτο χαφ στον Καρυπίδη την ομάδα απέναντι.
Και εσύ πας ανοιχτό, σαν τον αφελή, σαν τον βλάκα, σαν τον χαζό, επιπόλαια. Έχει το δικαίωμα ο φίλος να πιστεύει ότι αυτό είναι λάθος, το να διώχνουν προπονητές. Βεβαίως, και εγώ δηλαδή, το δικαίωμα... η Άρσεναλ, ρε φίλε, που είναι η τεράστια Άρσεναλ, ναι, είχε αποκλειστεί από τον μικρό ΠΑΟ του Βρίζα και των υπολείπων. Ναι. Του Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι. Τον και... μικρό ευρωπαϊκά. Ναι. Εντάξει, μεγάλο του. 20 τελικές έκανε η Άρσεναλ. Δεν ενδιαφέρει. Και μία οπαό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι έπρεπε να πάρουν. Δεν... το κεφάλι του Βεγγέλ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αλλά... είναι λάθος η προσέγγιση. Η Άρσεναλ έπρεπε να βάλει 4-1 εκεί πέρα. Συγγνώμη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που έκανε 45 τελικές στον ΠΑΟ και κέρδισε ο ΠΑΟ, τι έπρεπε να κάνει. Να διώξει τον προπονητή. Μα αυτό λέμε. Ότι ο Άρης έδειξε στοιχεία αφέλειας, αμυντικής. Και ωραία, ήταν επικίνδυνο αυτό για το μέλλον ωραία, του Άρη. Κωστή, αυτό λέμε. Ναι, αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή με κάποιον τρόπο, με κάποια συνεννόηση, με κάποια κουβέντα. Δηλαδή η μόνη λύση είναι η απομάκρυνση του προπονητή. Θα σου πω κάτι. Αυτοί οι Ισπανοί, ναι, για να δείξουν έργο, πρέπει να έχουν πολύ καλό υλικό. Ωραία, ο Άρης με αυτό γιατί το υλικό. Να παίξουν παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης με αυτό το υλικό θα παίξει και παραγωγικό ποδόσφαιρο. Αλλά όχι η βάση του να είναι πάνω σε αυτό. Ωραία, δηλαδή να φέρουμε έναν Σάντος να πούμε και να παίζουμε όλοι στο τέρμα. Για να μην χάνει ο Άρης και να παίρνει στο παλιό. Φίλε, δηλαδή, τρομάζω γιατί βλέπω ότι η Γάμα και η Β' Εθνική αλλίωσαν λίγο τα πιστεύω σου και πάει να γίνει Ηρακλής δεκαετία του 80. Όχι, κοίταξε πάμε... το λίγο. Δεν πάω να γίνω Ηρακλής, απλά προσπαθώ να καταλάβω εάν μόνο η απομάκρυνση είναι λύση. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο, μπορεί και μια κουβέντα και ένα αυτό. Αυτός και... τώρα νομίζω ότι σε προσβάλλει αν θα γίνεις Ηρακλής. Άκου, όχι, δεν με προσβάλλει. Το λέει υποτιμητικά. Όχι, καθόλου υποτιμητικά. Η νοοτροπία του Ηρακλειδιά τη δεκαετία του 80 μοιάζει λίγο με αυτή του Αριανού τώρα. Αυτό λέω. Εντάξει, ο Κωστής νομίζει ότι οποιαδήποτε άλλη ομάδα αν ήταν στη θέση του Άρη του Ηρακλή θα ζούσε μετά από αυτά που έχει τραβήξει. Αλλά κάνει λάθος. Πες τα Χρυσόστομο. Κάνει μεγάλο λάθος. Θα είχαν διαλυθεί ομάδες και θα είχε σκοτωθεί κόσμος. Με τόσο αυτό κόσμο που... να διαλυθούν ομάδες. Γιατί αυτό να διαλυθούν ομάδες τραβάει, με τόσο κόσμο. Αυτό που τραβάει ο Άρης του Ηρακλής πηγαίναμε... Το κεφάλι του στέει. Δεν φταίει κανείς άλλο. Ο Άρης πλήρωσε την εσωστρέφειά του. Ο Ηρακλής δεν έκανε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλώς. Να είσαι καλά, αδερφέ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς. Γρηγόρη, περαστικά. Γιατί πράγμα περαστικά, ρε. Για αφού έφερε ράματα. Με τρία ράματα περαστικά, πλάκα μου. Για τα παιδιά, για τα παιδιά με τα κράνη, θέλω να πω. Λοιπόν, Ροβίτης εδώ πέρα. Είχες πει κάποτε, Κωστή, ότι το πιο έτσι βλακώδες βλέμμα τέλος πάντων στα ελληνικά γήπεδα το έχουν ο Κλάους και ο Χάβος. Ναι, τώρα το έχει και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άκου λίγο κάτι όμως. Επειδή την χάνει να είμαι και μέλος στα επιτροπικά οφίτσια, ναι, και την προηγούμενη φορά που μπήκε ο Καραφλοκοτσίδας και χτες που μπήκε ο Τρέγιας, είχε αντιστοίχως τέτοιο βλέμμα. Εννοώ άπραγου ανθρώπου. Όταν σου κάνουμε συστάσεις για να διορθωθείς και αυτά, θα κάνουμε για καλό, γιατί είχες βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Τι εννοείς να διορθωθώ? Σε θέματα ποιότητας της εκπομπής, ρε φίλε. Σε θέματα ποιότητας της εκπομπής, σύστασης του πάνελ κτλ. Η αλήθεια είναι ότι από πέρσι δεν βλέπετε η μαρμίτα και στο λέω με πίκρα, όπως και οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω το λέμε... ότι είσαι μειοψηφία. Γιατί η Μαρμίτα, ναι, έχει φέρει Καστοριανό, ο οποίος είναι δυνατό χαρτί, ΑΕΚ. Συμφωνώ για τον Καστοριανό απόλυτα. Ναι. Όταν έρχεται ο Βάζελος είναι δυνατό χαρτί. Δεν ξέρω αν πουλάει στη Μαρμίτα ο Βάζελος. Φίλος μου είναι. Ναι. Ο ναι. Ασλαμάς είναι φορμανισμένος φέτος πολύ, γιατί βιολογικά Ασλαμάς είναι πολύ. Είναι σταθερή αξία. Είναι σταθερή τους υπόλοιπους δεν τους θες όμως. Ο Γιώργος είχε ένα πρόβλημα με τον πατέρα του, το οποίο το έλυσε. Θα έρχεται από εδώ και πέρα, πολύ καλός για μένα. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός παοξής. Είναι μεταξύ του νεοπαοξή και του παλιού. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Έχει μια βλαχιά πολιτισμένη. Εντάξει. Ναι. Εμένα το μετέχμιο αυτό μου αρέσει στον. Δηλαδή δεν θέλω να φέρω ούτε αρχικανίβαλο παοξή, ούτε τον πολιτισμένο τον πολύ. Ο Γιώργος συνδυάζει τους δύο κόσμους. Ενώνει τους δύο κόσμους. Συμφωνώ. Δεν νομίζεις όμως ότι τον Καραφλοκοτσίδα τον έχετε υποτιμήσει υπό την έννοια του φίλε μου, ο Καραφλοκοτσίδας ήρθε με τις μπύρες, έπινε μπύρες. Του λέμε κατέβαστε, απαγορεύεται στην τηλεόραση. Δεν καταλάβαινε. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην τηλεόραση, έστω και σε αυτό το κανάλι, έστω και στο ερασιτεχνικό αυτό το κανάλι, που πρέπει να τηρούνται. Ρε φίλε, να σε καλά.
Εσύ τι λες ότι δεν θέλω εγώ το καλτ στην εκπομπή. Μα άμα ξεφύγουμε θα έχουμε προβλήματα και τα λεφτά τελειώσανε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Βρε εσύ το, εγώ το καραφλοκοτσίδα το θέλω πιο πολύ από σένα. Αλλά πρέπει να το σου λουπώσω. Πρέπει να το φτιάξω, να το κάνω οντισιόν. Ιδιαίτερα. Θα γίνουν όλα. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Στην παρέα. Η καλύτερη Γρηγόρη μεταγραφή κοφτή. Είναι ο Καστοριανός. Φέτος. Δεν σταματάς με τίποτα. Να πω μια, να κάνω μια διευκρίνηση, Γρηγορή. Εδώ είναι. Γρηγόρη, μια διευκρίνηση να κάνω. Βγήκε ένας φίλαθλος προχθές του ΠΑΟΚ την Παρασκευή και είπε ότι λέω βλακίες γιατί σχολίασα το θέμα με το παιδί. Μάλλον τον είχε πάρει ύπνος από τα τσίπουρα. Ο προηγούμενος από μένα το είπε αυτό, πες του χαιρετίσματα. Για ποιο παιδί μιλάτε, συγγνώμη, γιατί είμαι εκτός κλίματος. Επειδή καμιά φορά γίνεται παρανόηση. Ναι. Έγινε παρανόηση τεράστια. Ο προηγούμενος είπε κάτι. Εντάξει. Ότι δεν είναι ήρωας το παιδί που σκοτώθηκε Γιάννη, στην Αλβανία Γιάννη, και με χρέωσε εμένα. Γιάννη, Γιάννη, σε παρακαλώ, άστος λέω, εντάξει. Άστος λέω, από το πρωί είναι... τουλάχιστον να ξέρεις. Δεν έχει γυρίσει λάμπα, άστος λέω τώρα. Αυτά γίνονται. Δεν το είπα χαζοπαρεξηγήσεις λοιπόν. Είναι αυτά. Εντάξει, ναι ρε παιδί, δεν το είπα εγώ αυτό λέω. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που και εσύ και δύο φίλοι της Παναχαϊκής και φίλοι του Όφη προσθέτεται στη μεγάλη μας παρέα και μακάρι να το καταλάβουν πολλοί εδώ μέσα γιατί δεν καταλαβαίνουν. Γιατί ρε παιδιά, τα σχαλάει δηλαδή ωραίο, που ατρόμητες πήρε ωραίο βόλι του κόκκινου. Σήμερα ο κόκκινος μου αρέσει πολύ. Μα έχει ανέβει αδρεναλίνη. Θα παίζουμε μπουνιές, θα έρθει στο γυμναστήριο να πλακωνόμαστε. Και έξω και στον δρόμο. Μα σήμερα είσαι επικός. Είσαι ο καλύτερος κόκκινος που έχω. Υποκλίνομαι, δεν το λέω για πλάκα. Τι έγινε τελικά, ρε, τα ανοίξαμε τα πόδια. Δεν μας είπες. Μας τα ανοιχτά πόδια ο ατρόμητος. Γιάννη, μας στείλατε σε ένα. Το λέω και με βρίζουν οι ομοειδιάδες. Μας στείλατε σε ένα κουβά. Ολόκληρος μπήκα μέσα. Ο Βάρντο το ήξερε πάντως. Εγώ στα έλεγα Κωστή, να σου πω κάτι. Τον Ουγγράι τον είδες. Τον. Είναι μεταγραφή. Το Ουγγράι που έβαλε τον γκολ. Και το δοκάρι. Είναι μια μεταγραφή. Περίμενε γιατί ο Κωστής δεν τον είδε το καλοκαίρι όταν παίζατε με εκείνους απίθανους στην ομάδα του που είχε ο Μαραντόνα. Ο Κωστής δεν βλέπει την τύφλα του, αλλά τέλος πάντων. Ο Ουγγράι τότε τράκερνε με τους υπόλοιπους, το θυμάσαι. Ο Ουγγράι μόλις είχε πρωτοέρθει, είχε κάνει μόνο μία-δύο προπονήσεις. Περίμενε. Όπως εκείνος με την κοτσίδα, πώς λέγεται ο άλλος ο Σέρβος. Ναι, κατάλαβα ποιος. Όπως εκείνος, έλεγες ρε παιδί μου, είναι σίγουρα ποδοσφαιριστής. Καλός είναι ο Ουγγράι, αλλά είναι μια χαρά. Αυτός που θα αφήσει. Λέω, δες τώρα πόσο εσφαλμένη εντύπωση μπορεί να δημιουργηθεί με την πρώτη εικόνα. Εποχή στον Ατρόμητο, θα είναι ο Κουτσόπουλος. Ο Κουτσόπουλος με τον Κουλούρη, να ξέρεις, τώρα τους έχουμε και τους δύο και πάμε. Παίζουμε τώρα με την ΑΕΚ, νομίζω στο ΆΚΑ και καπάκι έρχεται ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι. Οπότε θα καλοπεράσουν όλοι, να ξέρεις, από τον Ατρόμητο και αυτά που λέγατε για φιλικά και τέτοια, ελπίζω το στήνα ξέρει εμείς και να μην λέτε μπουρδες. Ο Άντων το ήξερε. Τον αέρα. Πάει. Φιλικά δεν υπήρχαν όπως είδες. Έτσι. Και τα πόδια τα άνοιξε άλλος, δεν τα άνοιξαμε εμείς. Οπα. Δεν θα λες τέτοια λοιπόν για τον Ατρόμητο. Ποιος τα άνοιξε. Τα είπε και ο πρόεδρος, τα είπε και... Πώς. Του τα είπε ο πρόεδρος, πήγε τον έπιασε και του το απάντησε δημοσίως. Μα η δήλωση που είπε ότι ανοίγουμε τα πόδια σε ποιον πήγαινε, ρε, Γρηγόρη. Για τον Φαλακρό. Καλά να πάθει τότε. Ροζίλη, Ρώμα δεν τον έκανε. Ρώμα. Που έγινε και έλεγε θα ανοίξουμε τα πόδια. Ρώμα, σε έγινε Ρώμα. Ο Άρντα το ήξερε. Ο Άρντα όμως αυτό που είπε περίμενε δεν σε προβληματίζει. Τώρα μεταξύ μας τώρα. Τι πράγματι. Τώρα θέλω ειλικρινά. Δεν μας ακούει κανείς. Αυτό που είπε ο Άρντα δεν σε παρακρίνεψε. Πες μου τι είπε ο Άρντα, δεν ξέρω. Ότι από τρελό και από χαζό μαθαίνεις την αλήθεια. Είπε θα έρθουμε ένα-ένα, θα προηγηθούμε εμείς και θα σοβαρίσουμε ο Ατρόμητος. Όχι ρε. Άλλο είπε. Την έκαζε και να ξέρω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αυτό το ξέρετε όλοι. Ναι. Ακούτε εκεί! Ναι. Στα ψηλά τα πατώματα! Ναι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ναι. Την κοντάρει την ομάδα του. Ναι. Και αυτοί που πόνισαν πιο πολύ δεν ήταν ο Γρηγόρης που έξερε 10 ευρώ. Είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι οποίοι βάζουν πάντα λεφτά στην ομάδα του. Άπλες. Τα ακούτε! Καλά να ακούνε. Όχι, να ακούνε την τιμάνε την ομάδα του. Εγώ του παραδέχομαι σε αυτό. Την τιμάνε την ομάδα. Άσο χει τον Ατρόμητο και χει τον Ντέρμπι, κονόμησε. Όποιος ήταν κορόιδο... Αν το έκανε σε καλή μεριά. Εγώ τώρα καμά έβαλα τις διαβοπούλες μου για την Ελλάδα. Να είστε καλά. Σιγά, παιδιά. Τι έβαλες, και θα κοφτεί, μας τραγάλεις τώρα. Ήρεμα, όχι πάλι άνοιγμα τα πόδια γιατί τα είπαμε. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω ποιος κάνει τη ρίφη και το χαμπρό, θα ρωτήσω. Δεν μου λες. Έφυγε. Ναι. Ο Ατρομητέος έφυγε. Ακούω. Είναι αλήθεια ότι σε ένα μάτς λαδώσατε. Σε ένα μάσα Ατρόμητος Άρης, βάλατε γράσο στην κερκίδα των φιλοξενουμένων
και ήρθε στους Φενταγίνους ο Ισπανός και είπε καθαρίστε την κερκίδα, μη σας πάρει ο διάολος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το για ρωτά και να μάθεις και πες μου. Θα μάθω. Και πολλοί οπαδοί της ΑΕΛ ακούν, ναι, συγγνώμη. Ναι. Γεια χαρά παιδιά, έτσι, γεια χαρά, βέβαια. Να είστε καλά. Πάμε. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Γρηγόρη, άκουσα για τα σχόλιά σου για τον Ηρακλή και τη Διετησία, Ηρακλειδέας είμαι. Ναι. Έλα, κλάψε πάρα. Αλλά να τρέξουμε στο παρελθόν, που ο Ηρακλής διοικητικά είχε μια ισχυρή, μια καλή αντιμετώπιση από τη Διετησία, όταν είχε τον Θεοδωρίδη πρόεδρο, ο οποίος είχε και θεσμικό ρόλο στην ΕΠΟ. Υπήρχε ή φόβος ή σεβασμός, είτε το ένα είτε το άλλο. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε έρθει ο Μυτιλινέος επιχειρηματίας μεγάλου ελληνικούς, υπήρχε η διαιτησία, δεν ήταν σωστή. Ποιος θα ξεχάσει, μπορεί να ξεχάσει την ήττα μέσα στον Όφη που ήταν και ο τελευταίος αγώνας που ήταν πρόεδρος ο Μυτιλινέος. Με την δίθεν αποβολή του Βρέιντε και τα λοιπά, είχαν κάνει όρια εκεί τον αγώνα η διαιτησία. Από εκεί και πέρα, τα λάθη δυτικά, οι συρρήκλους του Ηρακλή, όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους, το Ηρακλής να μην αντιμετωπίζεται διαιτητικά σαν μεγάλη ομάδα. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ηρακλής φάνηκε στον αγώνα με την Κέρκυρα ότι σαν παίκτες έχει ποιότητα για την Β' Εθνική. Όμως δεν μπορούν να βγουν αυτοματισμοί στην επίθεση, δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα ως ομάδα. Είναι πολύ νωρίς, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που προετοιμάστηκε αυτή η ομάδα για να μπορεί να παίξει σαν ομάδα. Μ' ακούτε? Σ' ακούω φίλε, αλλά ναι. Το προσπερνάς πολύ μπάει. Σιγά. Για δικό κομμάτι το περνάς μπάει και δεν πρέπει. Έλα, είναι το άλοθη σας, άντε. Όχι για άλοθη, όχι πρόσχε. Όχι για άλοθη. Για ποιο. Όχι για άλοθη. Για ποιο πράγμα, Γρηγόρη? Ότι οι διαιτητές δείχνουν ότι δεν μας θέλουν. Ξεκάθαρα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή... Αυτό το λέω, πρόσχε. Ξέρεις για ποιον το λέω? Για τον Παπαδόπουλο και τον Μυροφορίδη. Ναι. Εσύ έχεις λεφτά και εσύ είσαι σεφ. Τι σεφ είναι? Εγώ σου πήρα το μεγαλύτερο ψάρι που κυκλοφορεί και το καλύτερο αλανιάρικο. Μη. Και τι μου κάνεις τώρα, γαριδάκια? Μη. Ναι. Κατάλαβες, σου λέω. Ναι. Εκεί πάει. Να βγει και το με, Γρηγόρη, να βγει και το με το Απούρα, με τους μπράβους γύρω, να δείξει ένα ωραίο... Δεν με νοιάζει ρε φίλε με τα πιτή. Εμένα με νοιάζει να ανέβω. Κατάλαβα. Εμένα με νοιάζει να ανέβω, τίποτα άλλο. Ναι. Και να σου πω ένα τελευταίο. Ο Ηρακλής πάντα ήθελε να έχει έναν ηγέτη. Είναι κουλτούρα. Εγώ παρακολουθώ Ηρακλή από 15 χρονών, έχω φτάσει 42. Ο Ηρακλής όταν είχε έναν ηγέτη, τον Κωνσταντίνου, τον Επαλέ, όταν είχε μια μαγική τριπλέτα με Μιρέντε, Μπάσε, Έμποε και Χάγκαλ, απέδιδε ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής ακόμα δεν έχει βρει τον ηγέτη του, δεν έχει βρει την αγωνιστική του ταυτότητα για αυτή την ομάδα που έχει. Θέλει χρόνο. Να είσαι καλά, αυτό. Φίλε. Να είσαι καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πρώτα ο Τζόρνταν, τώρα ο Καραφλοκοτσίδας. Ποιος έχει σειρά? Η Μούμια λέει. Αφού δεν θες σχέση με αυτούς, τι τα διαβάζεις? Εντάξει, είπα, την κριτική τη δέχομαι. Πώς. Είναι έξυπνη. Είναι πολύ έξυπνη. Λέγε, ναι, έλα φίλε. Να μιλήσω. Θα μιλήσεις φίλε, βέβαια. Ναι. Δεν συμφωνώ εγώ με τον Ηρακλειδέα. Και εγώ Ηρακλειδέας είμαι. Πού διαφωνείτε? Πού διαφωνώ? Ναι. Αφού μας φέρανε λιγμένους παίχτες, ρε φίλε, να πούμε. Αυτό του λέω του κόκκινου. Τι μας λένε τώρα να πούμε, μας μάθουνε μπάλα. Οπότε, τι γίνεται? Εμείς θέλουμε... Άρα ο Ηρακλής δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Άσε να σε πω, Ρίγο Κόκκινε, την άποψή μου. Ναι. Εμείς θέλουμε, πρώτον, θέλουμε ποδοσφαιριστές ψηλούς και γρήγορους πάνω από ένα 80 να αντέχουν στα κλωτσομπούνια που είναι στη Β' Εθνική, στα χωριά που πηγαίνουμε στους κοκκινομάγουλους. η διαιτησία να ξέρουν ότι μας παίζουν με 30... 70, πρέπει κάτι να κάνει η διοίκηση για αυτό το θέμα. Τι να κάνει? Αυτά του Μυροφορίδη. Το Μυροφορίδη. Και του Τόμ. Και του Τόμ. Ο Τόμ πληρώνει. Και του Τόμ. Τι μας έφερε ρε να πούμε τώρα 37 χρονών ποδοσφαιριστές να πάνε να αντιμετωπίσουν... Δεν με ενδιαφέρει. Άκου. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Είσαι ο καλύτερος σεφ. Θέλω το καλύτερο φαγητό. Τέλος. Λοιπόν, στις μεταγραφές θέλουμε αυτά που σας είπα. Θέλουμε δύο τερματοφύλακες. Ο άλλος, ο εκείνος εκεί που έπαιζε με τον Ατρόμητο, να του δώσουνε μπούλο για να μην πιάνει τη θέση. Φίλε, καλύτερες εκφράσεις, παρακαλώ. Καλά λέει. Ναι, εντάξει, δρόμο. Πρέπει να πιάνει θέση ο Αμπάρης, ρε φίλε. Okay. Ναι, για μένα, άποψή μου είναι. Πες έληξε, τέλειωσε η μπογιά του. Δεν μπορεί το παιδί αυτό. Δεν μπορεί. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν μπορεί. Και αυτοί που είναι μέσα στον Ηρακλή ποδοσφαιριστές, θα πω αυτό το μήνυμα, ας πούμε, να το ξέρουνε,
ότι πρέπει να παίζουν για να μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Εάν φίλε, θες μια αλήθεια. Ο Ηρακλής, μέχρι τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να καθαρίζει τα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο. Φυσικά. Φυσικά. Και μετά βλέπουμε. Από το πρώτο. Και αυτοί που παίζουν, που σας ακούνε τώρα από το ραδιόφωνο, πρέπει να μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Εάν δεν μπορούν, να σηκωθούν να φύγουν. Για. Αυτή η κατηγορία είναι τέτοια κατηγορία. Θέλει ψυχή και ξύλο, είπαμε. Θέλει ψυχή, ξύλο, ψηλά παιδιά, παιδιά που να πέφτουν στην μπάλα με κατοστάρια. Δηλαδή ο Ντούνης, δε φίλε, που παίζει καλά, τι είναι ψηλός. Ποιος? Ο Ντούνης που παίζει καλά, τι είναι ψηλός. Πολυτέλεια. Εντάξει, για τον Ηρακλή να είναι εξορόμας. Πολυτέλεια. Όχι, είπε, ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή δύο παιχνίδια είναι ο Ντούνης. Έχει κάποιους βραχίσωμους που είναι καλοί παίκτες. Ναι, επειδή κόλλησες με το ψηλά παιδιά, σου λέω να ένα παιδί το οποίο δεν χρειάζεται να ψηλό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πολυτέλεια να έχετε έξω το Ρόβα, για μένα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Εδώ έχει έξω το Λουκίνα ρε εσύ, ο Πετράκης, και βάζει τον Κλάους. Πρέπει με το ζόρι να τον κάνει αποκατάσταση. Πλάκα μου κάνεις. Όντως, για κέντρο αποκατάστασης είναι ο Κλάους. Αυτά που λες, μάλλον συμπέσαι από αξίδιδες, κόπινε. Έλα. Καλησπέρα. Με αυτά που λες, πάλι οι παοξίδες συμπέσανε, περαστικά. Τι έκανε στους παοξίδες? Τίποτα δεν έκανες. Άκουμε λίγο. Καλή εκπομπή καταρχάς. Ναι. Να είσαι καλά. Το φιλικό, από αλλού το περιμέναμε και αλλού ήρθε το φιλικό. Ποιο ήταν το φιλικό, φίλε? Εγώ βλέπω τις παλέτες να παίρνουν καλύτερη σουίτα στο λιμάνι. Αόματος, φίλε, αν πιστεύεις ότι αυτό ήταν φιλικό, είσαι αόματος. Και την πέρασε παππούλη. Είσαι αόματος, αν πιστεύεις ότι... Αν μου έλεγες... Καλή συνέχεια. Αν μου έλεγες για το ΑΕΚ Άρης, να έλεγα, οκ, okay, μπορεί να έχεις να δείξεις. Σωστό. Για το Άρης Ολυμπιακός, που Άρης έκανε ευκαιρίες. Δηλαδή, λίγο δεν νιώθεις, ρε φίλε. Καλά στη λέει. Δηλαδή, σήμερα είναι... Να μου πεις για το Ηρακλής Ατρόμητος, που αφαίρεσαι τα άνθρωποι... Δεν κάνει μια υποψία. Να μου πεις για το Ηρακλής Ατρόμητος. Που εγώ λέω ότι έχει αρτηριοσκλήρωση ο Αμπάρης και μου λες για το 0-1. Έλεος, ρε φίλε. Πρώτος με λιγότερη διατησία. Φίλε, αν ήτανε, αν είχαμε... Ένα πράγμα θα σου πω για να συνοηθούμε. Αν είχαμε τόσο ικανούς ποδοσφαιριστές να το στείλουμε τέτοια χειρουργική ακρίβεια το παιχνίδι, δεν θα λεγόμασταν Super League, θα λεγόμασταν Καμπιονάτο ή Premier League. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλώς τον. Να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, κάτι. Ποιον από τους δύο? Εσένα. Λέγε. Στην εφημερίδα τη δικιά σας, ναι, μετά το παιχνίδι του... Έκανε μια δήλωση ο προπονητής μας. Μετά το παιχνίδι, δεν ακούω, χάθηκε η γραμμή σου. Άστα. Θα νομίζω ότι το κόψαμε. Για δώσε λίγο ξανά. Έλα. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω. Λέω, ο προπονητής Ηρακλή μετά την Κέρκυρα έκανε μια δήλωση, τη θυμάστε? Όχι. Όχι. Ότι έτσι έπρεπε να πήξει ο Ηρακλής. Γιατί έκανε καμιά ευκαιρία άλλη? Αυτό ήταν που έπρεπε να πήξει ο Ηρακλής. Μισό λεπτό. Έκανε καμιά ευκαιρία η Κέρκυρα πέρα από το σουτ? Γιατί εσύ τι έκανες? Ρε φίλε, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν θα λέω εσύ, εγώ θα λέω. Εγώ τι έκανα? Δεν ήμουν καλός. Τι έκανα, πες μου εσύ. Άλλαξες πάνω από τρεις παλιές μετά τις το παιχνίδι. Έχει ποδοσφαιρική έξι. Σε ατομικό επίπεδο οι ποδοσφαιριστές σου. Έκανες έναν αυτοματισμό. Έκανες μία πάσα στα τυφλά έτσι όπως πρέπει να πει ο άλλος. Δεν μου λες, έχεις δει... Περίμενε λίγο γιατί μπερδευόμαστε. Έχεις δει ομάδα του Βασιλιάδη να παίζει όπως η Μπαρτσελόνα ή η Ντόρτμουντ? Έχεις δει ομάδα που προπονούσε όπως Νιάδης να παίζει όπως η Μπαρσελόνα και η Ντόρτμουντ? Δεν κατάλαβες. Παίζεις για Β' Εθνική. Στη Β' Εθνική δεν παίζει ούτε Μπαρσελόνα ούτε Ρεάλ Μαδρίτη. Ακριβώς. Και σου λέει έτσι έπρεπε να παίξουμε. Ατομικά ήταν λάθη μετά. Δηλαδή θες να μας πεις ότι αυτό το παιχνίδι όπως είδες στον Ηρακλή ήταν αυτός που έπρεπε να δεις ο Ηρακλή? Όχι, έφυγε. Εγώ δεν είμαι προπονητής. Ούτε προπονητής ούτε παπατζής. Εγώ λέω αυτό που είδα. Αν αυτό που είπε είναι λάθος, το κρίνεις. Κρίνομαι κι εγώ. Εγώ δεν θα το πω ότι είχε λάθος φιλοσοφία. Εκ του αποτελέσματος τον κρίνω. Και όντως δεν έκανε πολλές ευκαιρίες και χιλιαδιό. Αλλά εκεί ίσως ήταν πρόσωπα, ίσως ήταν άλλα πράγματα. Λοιπόν, αν θέλετε να βάψετε το σπίτι, να κάνετε ανακαίνιση, οτιδήποτε και αν θέλετε, θα πάτε στα καταστήματα Κοσμοναύγλου. Εκεί έχουν
Πολλές ιδέες ανακαίνιση και φυσικά τα καλύτερα χρώματα, χρώματα Vitex. Με τρία καταστήματα, δυτικά Ιδάξη 62 Μαντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Το τηλέφωνο του χορηγού μας είναι το 2310-480-606. Διάλειμμα και υπενθυμίζω ΑΜΗ3 κενό, σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την Εσκιάδης Βαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, που από αύριο θα έχουν ακόμα μεγαλύτερες εκπλήξεις. Πέρα δηλαδή από τα τρία χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας δώρο, είτε για Hyundai, είτε για Kia, είτε για Skoda, θα έχουμε και άλλα πραγματάκια. Περισσότερα στο 2310-596-596. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον Κώστα τον Πετροτό, μου λέει μέσα και ο Πασκαλάκης, μέσα ο Σιαμπάνης και ο Μαουρίσιο στην αποστολή με τη Βίντι. Κακός. Καλός, κακός. Κακός, πρέπει να χάσουν για να πάρουν το ρεπορτάζ. Εγώ οφείλω να μεταφέρω το ρεπορτάζ. Καλά, εσύ είσαι ρεπορτάζάκια. Εγώ λέω το. Είμαι... Ναι. Ο συνάδελφος το είπε και εγώ οφείλω να το μεταφέρω. Θα πάει, στην, θα πάει ο Πετροτός με το αεροπλάνο θα... ή ο Ζαΐρης θα πάει. Ο Πετροτός θα πάει πάνω. Ρώτα τους. Ρώτα τους. Λοιπόν, 5 από, 6, από τις 6 γραμμές είναι κατελημμένες. Υπενθυμίζω. ΑΜΗ3 κενό, σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το Αιγαίο ΣΟΣ. Την avant-première, διπλές είναι οι προσκλήσεις. Παρακαλώ. Θα παίξει ο Αθερίδης. Ναι, με Θοδωρή Αθερίδη. Χωρίς την κόμενα, την Καρύδη. Θα είναι χωρίς. Τώρα είναι και ζευγάρι ζωή αυτή. 20 χρόνια είναι τώρα. Είναι. Πότε δεν ήταν. Λέγε ρε. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Φίλε στον αέρα είσαι. Ήσουν. Επόμενος. Ναι. Ναι. Έλα. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τώρα. Λοιπόν. Άμα γουστάρετε, σας δίνω και το τηλέφωνό μου. Εδώ στον αέρα, δεν είναι, έχουμε κάτι να κρύψουμε. Για να σας πω την άποψή μου και καταρχάς δεν θέλω να με διακόψετε για ένα λεπτάκι. Δεν θα μιλήσω παραπάνω, δεν θα σας κρατήσω καθόλου χρόνο. Λοιπόν, Κόκκινε, εσύ έχασε εκτίμηση, πλέον την έχεις χάσει. Για ποιο λόγο το λες αυτό? Την έχεις χάσει και θα σου πω τώρα, αφήστε με ένα λεπτό. Το κάνετε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που βγαίνει στον αέρα, δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να πει τη γνώμη του. Αν πάει να πει κάτι και τον κόβεται απευθείας. Κάντε λίγο υπομονή, θα πείτε και στα δικά σας, στο μικρόφωνο δικό σας, δεν το παίρνει κανείς. Φλιαρί, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, το ξύλο π.χ. το πέσιμο, το ξύλο το πέσιμο, είναι πρωτοφανές ότι για μένα το κάνανε Παοξίδες Μαριανοί μαζί, ενωθήκανε γιατί καταρχάς δεν έχετε τρόπους. Ένας γυρνάει στη Σμύρνη και λέει δεν είναι πέναλτι, ενώ τον έχει ακουμπήσει και τον έχει πετάξει κάτω. Ο άλλος στην Τούμπα, στο Βικελίδης, ενώ έχει ακουμπήσει μπάλα στο χέρι. Και είναι, δεν είναι κολλητό και είναι, είναι επέκταση του σώματος, λέει δεν είναι πέναλτι για σένα Κόκκινε. Μετά, ο Ραπτόπουλος, πες μου ειλικρινά Κόκκινε μια φορά που αν τους ακούσει μια καλή κουβέντα για έναν ποδοσφαιριστή. Όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πάρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, όλος τους κράζει. Πες μου ειλικρινά πότε έχεις ακούσει ο Ραπτόπουλο να έχει πει μια καλή κουβέντα για κάποιον. Ίσως το, ίσως το παρέακι το πρωί και, μου ξέφυγες. Άσε βρε το παρεάκι μου στο πρωί, άμα τα βάλεις μαζί μου θα πεις... Λέω μήπως είσαι το παρεάκι το πρωί και μου ξέφυγε, γιατί εσύ ξέρεις και την παρέα που ήτανε. Εγώ... Λες Αριανή και Παοξίδες. Εγώ σου δίνω και το τηλέφωνο ρε φίλε, εγώ δεν είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά άμα έρθει μπροστά μου θα πεις μαμά έλα σώσε με θα πεις. Δεν έχω μαμά να έρθει να με σώσει, μη στεναχωριέσαι. Αυτή τη μαγιά που πουλάτε ρε, από τα ραδιόφωνα, από το, πώς το λένε, από το τηλέφωνο. Ναι, από πού ορμόνε. Δηλαδή και να σε ρωτήσω και κάτι. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι είσαι 100 κιλά μάγκας. Όπως λες. Εγώ ναι. Δεν είμαι μάγκας ρε φίλε, εσείς έχετε ένα μικρόφωνο. Ερωτάω κάτι, δεν έχουμε ένα μικρόφωνο, δεν το πήραμε χθες. Άκου λίγο, δεν το πήραμε χθες το μικρόφωνο, το έχω 33 χρόνια. Σιγά μη. Άλλο είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Στάσε. Δηλαδή λέω μια γνώμη η οποία είναι λάθος. Μην ακούς φίλε, άκου άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή δεν έχω δικαίωμα να κάνω λάθος. Στάσε ρε παιδάκι. Δεν είναι ότι έχεις μια γνώμη και τη λες λάθος. Λέω ότι για μένα δεν είναι πέναλτι. Έχω το δικαίωμα. Όπως συμφέρει ρε φίλε τα λες. Όπως συμφέρει τα λες. Δηλαδή από ποιον έχω όφελος. Ρε παιδάκι μου, εγώ σου λέω το άλλο.
ότι ο Κόκκινος είναι ο χειρότερος και ο Ραπτόπουλος. Και... από ποιον ωφελούμε? Στάσου, μη φωνάζεις ρε Κόκκινο, μη φωνάζεις. Βγαίνει κόσμος να μιλήσει και άμα σας πει μια κουβέντα, π.χ. εμένα που με έχετε κρατήσει μέχρι τώρα, εγώ απορώ. Άμα βγει κάποιος να σας μιλήσει και δεν σας αρέσει αυτά που σας λέει, τον κλείνετε. Και ούτε για λέτε οτιδήποτε. Γενικολογείς. Δεν εκδίδεται τρόπους. Γενικολογείς. Γενικολογείς είναι αυτά. Άρα να το ξαναφάει το πέσιμο και είσαι και ο άλλος και πρωτοφανές εκτενώς υπαοχτής Μαριανούς. Άντε γεια. Ναι, αυτό στο ένα μέτρο δεν τα λες όταν είσαι μόνος. Κάνεις το μάγκα από μακριά και εσύ. Ο άλλος ήρθε, μιλήσαμε, μαλώσαμε, ήρθε. Στα ίδια. Δεν πλακώθηκα, ούτε ο άλλος, δεν κινηθήκαμε να πλακωθούμε, αλλά μιλήσαμε, μαλώσαμε. Αλλά ήμασταν μπροστά ένας με τον άλλον. Εσύ παίρνεις τηλέφωνο από μακριά. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι. Αργιανή, με παοξίδε συνωμοτή εναντίον σου, Ρεβόλια. Σκατόγρια. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώ τώρα. Έλα. Πάμε, κατάλαβε. Όχι. Α, όχι, γιατί όποτε μιλάω στι 10 φορέ τη νιά είσαι αντίθετο. Αλλά μου αρέσει. Ο βλαμμένο είναι, ο πόντιο. Εγώ. Ένα είναι ο βλαμμένο. Τότε σπάω, εντάξει, το δέχομαι κι αυτό. Ποιο δεν είναι ο πόντιο, ποιο είναι ο πόντιο. Εγώ δεν μιλάω, παιδιά. Ναι, παιδιά, κάνει κοιλιά που μιλάει. Δεν είναι ο Φωτιάδη. Λοιπόν, ακούστε, με ακούτε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να πω το εξής. Παίρνω πολύ τηλέφωνο και καταλαβαίνω πόσο τα γάρια είναι. Δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο φίλος που πήρε και είπε ότι ήταν φιλικό του ΜΑΤ Άρης Ολυμπιακός, δεν πρέπει να έχει ιδέα από μπάλα. Εννοείται ότι δεν έχει ιδέα από μπάλα. Ακριβώς. Εγώ είδα δύο ματσάρες φέτος στην Ελλάδα που δεν το περίμενα δηλαδή. Πέστες. Άρης ΠΑΟΚ. Ωραίο. Έπαθα σοκ, τέτοιο μάζ δεν έχω ξαναδεί. Καλά, μην τρελαίνε. Εδώ μου. Πρόσεχε λίγο, πρόσεχε. Μα Ελ Καντουρί μου άρεσε τρελά, δηλαδή. Έχω 10 δευτερόλεπτα. Εμένα όλοι. Δεν είναι, μίλα, πέτε. Πρόσεχε λίγο. Εδώ αν μου πει ένα διαστραμμένο μυαλουδάκι, γιατί ο Φαλακρός είναι τέτοιο. Αν μου πει. Είδε τον Άρη να προσπαθεί να κάνει τίποτα μετά το 1-2. Να τον πω. Δεκτό. Μα δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, είχα ψοφίσει. Αυτό θα του λέγα και όχι. Θα έλεγα. Έχεις ένα δίκιο. Δεν μπορούσε. Με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δεν μπορούσε. Δεν έχει φανεί τίποτα. Ούτε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορούσε. Πρέπει να είναι. Αυτή πρέπει το να είναι. Κομμάτι και η μεν και η δε. Παιδιά. Εκ των κορυφαίων. Παιδιά. Ηθοποιών ποδοσφαιριστών του πλανήτη. Κατά 99%. Όταν μια ομάδα προηγείται με 1-0, 2-1, 2-3-1 κτλ. Και προσθέτει χαφ στο ρόστερ τη. Βάζει ένα χαφ παραπάνω. Και η άλλη αφαιρεί χαφ και βάζει φορ. Κατά 90%, μην πω 99%, χάνει η ομάδα η οποία έχει τα λιγότερα χαφ. Δηλαδή, όταν παίρνει κάποια ομάδα ρίσκο. Ο Άρης. Όταν πήρε μια ομάδα ρίσκο και αφαιρεί χαφ και βάζοντας μέσα περισσότερο φορ. Και η αντίπαλη ομάδα βγάζει εξτρέμ και βάζει χαφ και ενισχύει το κέντρο της, είναι πολύ δύσκολο το, να γίνει το ανάποδο από αυτό που έγινε στο Καρυλάου. Να είσαι καλά, για χαρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μ' άρεσε καθόλου το μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δηλαδή, καταστροφή του ποδοσφαίρου. Αφού γι' αυτό πήγε, ρε φίλε, πήγε να πάρει το 0. Πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλά, η ΑΕΚ ήταν. Επικοινωνιακά έκανε ρόμπα την ΑΕΚ, προβλημάτισε τους αεξίδες και χθες οι αεξίδες βλέποντας τον νεανικό Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό, να παίρνει πόντο η ΑΕΚ. Δεν είναι αδιάφορος. Αδιάφορος. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει Ευρώπη για να κόψει σωστό. Μια χρονιά τιμωρία. Ένα Παναθηναϊκό νεανικό. Σωστό αυτό που λέω. Πρώτη φορά, Ραπτόπουλε, που συμφωνείς μαζί μου, λοιπόν. Αυτά τα τρία μάτια ήθελα να πω. Και μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης Παναθηναϊκός Πανιώνες, αν το είδατε. Το είδα. Ήταν πολύ καλό μάτσο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μ' άρεσε, έπαιζε σαν Άγιαξ. Ναι. Πολύ γρήγορα, πολύ καλούς συνδυασμούς. Εάν συνεχίσει έτσι, θα είναι από τις καλύτερες ομάδες. Εμένα μ' αρέσει να βλέπω. Να βλέπω. Τον Παναθηναϊκό από τις ελληνικές ομάδες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Παίζει πάρα πολύ. Αλλά ο Άρης ήθελα να πω, είναι καλή ομάδα, παιδιά, ο Άρης. Πολύ καλή ομάδα είναι, φίλε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορείς. Δεν με εγωιτεύει ο Άρης. Ε? Ο Άρης δεν με εγωιτεύει, με απογοητεύει. Για χαρά. Δεν είχε αποτέλεσμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, πρόσεξε τι θα σου πω και θα είναι λεπτομέρεια αυτή. Με μέτρια center back, ο Παναθηναϊκός με μέτρια center back, έρχεται ο Δόνης, λέει είναι φίλος σου. Δεν είναι φίλος μου, τον εκτιμώ σαν προπονητή. Εντάξει, τον εκτιμώ σαν προπονητή. Έρχεται και τι κάνει.
Ο Πούγκουρας που είναι μέτριος center back. Ο Μαυρομάτης που είναι νέο παιδί. Τους βρίσκει ρόλους. Βρίσκει ρόλους, του βάζει τρίτο τον Κουλιμπαλί. Δεξιά ο Γιώργας. Μαθαίνει μπαλίτσα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Μη. Μη και ψωμί. Αντί για δύο στην ευθεία βάζει τρίτο τον Κουλιμπαλί που έχει ταχύτητα. Γιώχασον δεξιά, Ισού αριστερά. Προστατεύει και τον παίχτη του. Προστατεύει και την ομάδα του. Ο Ερέρα όχι. Γιατί κρίνεται ένα προπονητή, αλλά δεν ξέρετε γιατί τον κρίνεται. Εγώ λοιπόν λέω μπράβο στον Παναθηναϊκό που έχει τα πιο μέτρια στόπερ, τα οποία όμως η μπροστινή γραμμή του Παναθηναϊκού έρχεται πολύ πίσω στην άμυνα, ούτε αυτό το έκανε ο Άρης, και είναι πολλοί οι λόγοι που έπρεπε να φύγει ο Ερέρα. Εντάξει. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο το Φερέδη. Ελπίζω να έχεις καλή διάθεση, Γιώργο. Καλή θα έχει. Και ονόητο. Θα έχει. Για να μας λέει λεβεντόπεδα, πρέπει να είναι σε καλή, να έχει καλά νέα. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Να έχει καλά νέα. Παρακαλώ. Αν υπάρχουν τέτοια θέματα, να έχουν όλοι καλά νέα. Παρακαλώ. Ακόμα και αυτοί που μας έχουν κάνει μπούκα, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο φίλος μου ο Τάσος εχθές. Εντάξει, και μην περιμένετε να δείτε ξύλο on camera. Εντάξει, πάμε παρακαλώ. Εκτός κάμερα θα φάει ξύλο φαλακό. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Ακόμα όρθιοι είμαστε, φίλε. Όρθιοι, ε. Άλλοι είναι εξαπλωμένοι. Αμάνε γρήγορα, σταμάτα. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Από χτες το βράδυ πάλι ο Θερμαϊκός εκεί πέρα έχει και εμείς αυτό το καφέ να πούμε. Γιατί ξέρετε? Ναι. Γιατί οι προηγούμενοι δήμαρχοι τα φάγανε τα λεφτά όλους σουβλάκια και σουτζουκάκια και δεν έγινε βιολογικός καθαρισμός. Παίρνει την κομμενάω στη γυναίκα σου, εγώ πάω και τρέχω εκεί πέρα. Και μου έρχεται η βοθρίλα να πούμε στη μούρη και θέλετε να πούμε Βαλκάνι, πάνε και ψαρεύουν οι άλλοι. Λέω ρε φίλε, την ώρα που τρέχω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πάει και ψαρεύει ρε άνθρωπε, να βγάλει ψάρι πιο άσχημα από μένα, δηλαδή τέρας να βγάλει. Ψάρι πιο άσχημα από μένα. Με ένας έβγαλε ένα ψάρι με ένα κεφάλι σαν του κόκκινου. Λέει, τι είναι αυτό, τερατογέννησε, λέει, το ψάρι. Αυτό δεν ήταν ψάρι, φίλε. Κεφαλόπουλο ήταν. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Λάθος ενημέρωση μας έδωσε ο Δήμος, δηλαδή. Ποιος Δήμος? Θεσσαλονίκης. Γιατί πράγμα, φίλε? Για το Θερμαϊκό. Ρε φίλε, φίλε γεια σου, έχεις όρεξη Θερμαϊκό, ρε. Χαζό χιούμορ. Τα λεφτά τα φάγανε σουβλάκια και σουζουκάκια. Ψάξε τα βρείτε σε καμιά κουφάλα του δέντρο. Ναι, τι. Κάνει ένα πρόγραμμα ο Δήμος. Ναι. Ποιος Δήμος? Θεσσαλονίκης. Ναι, τι. Γενικότερα. Ότι. Δεν ξέρω αν είναι του Δήμου. Με τις. Όπου είναι το θέσεις. Ποιο θέσεις? Δηλαδή για κάθε Δήμο, για κάθε περιφέρεια θα υπάρχουν και θέσεις για το αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν. Επειδή δεν υπάρχει καμία υποδομή σε αυτή την πόλη, βέβαια. Εγώ σε ενημερώνω από τώρα ότι έχει να πέσει το ξύλο της Αλεπούς και της Αρκούδας για αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Γιατί υπάρχουν διαμερίσματα όπου έχουν γίνει 3.000 ετήσεις και οι θέσεις είναι 2.500. Ναι, καλά, για Θεσσαλονίκη μας το κάνεις εδώ πέρα. Όχι, και είναι σοβαρό. Τελείωνε, άντε, πάμε σοβαρό. Με τον Δήμο και τον Καραδήμο τώρα, πάμε. Παρακαλώ. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Καλά φίλε, εσύ. Κωστή από Σέρες τηλεφωνώ, από Νέα Ζύχνη. Βρωμοχώρη εκεί πέρα, λιμοτάγα να πούμε. Εντάξει. Ζηλιάχοβα, τσικουναράδες. Ορίστε. Κάνετε κακά και τα τρώτε και να τα ξανακάνετε από την τσικουνιά σας. Λέγε φίλε, λέγε. Υπονοείς κάτι? Τι να υπονοείς, ευθέως δεν υπονοείς κάτι. Τι υπονοείς κάτι? Τι αεό. Άσε τα αεροπλανικά τα σεραϊκά, λέγε κατευθείαν. Λοιπόν, ακούω εδώ και πολλή ώρα. Δεν κατάλαβα κάτι, Γρηγόρη. Ναι. Τι ακριβώς συνέβη? Έχεις ράματα από ό,τι άκουσα. Τι ακριβώς συνέβη? Τίποτα ρε φίλε, μην ασχολείσαι. Πλακώθηκε ρε φίλε, Πλακώθηκε ρε παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Ο Γρηγόρης υποστηρίζει αυτό που υποστηρίζει. Δικαίωμά του, όπως και εγώ, όπως και ο Κωστής, οποιουσδήποτε. Εγώ δεν υποστηρίζω τίποτα, παιδιά. Γι' αυτό δεν έχω ράματα. Ναι παιδί μου, καταλαβαίνω. Αν υποστηρίζει κάτι, αλλά... εγώ θα είχα ράματα κι εγώ. Δεν πειράζει ρε φίλε. Αυτοί βρήκαν τον πελάτη τους. Εμένα δεν με ενοχλεί. Γρηγόρη, το θέμα είναι πιο ότι. Ρε παιδιά, υποστηρίζουμε όλη μια ομάδα. Εντάξει, καλός ή κακός. Δεν ξέρουμε ρε φίλε τι ήταν. Είναι δεδομένο ότι είναι οπαδή ομάδος. Μπορεί να πήγαν να με κάνουν ληστεία, μπορεί να είναι φίλοι εμπόρων ναρκωτικών. Γιατί να αδικήσω κάποιον? Εγώ λέω θα μάθω. Όχι, εννοείται πως όχι. Αλλά ρε παιδιά, ο καθένας υποστηρίζει οτιδήποτε υποστηρίζει. Δικαίωμα του καθενός. Αλλά για ποιο λόγο να χαλάσουμε τις καρδιές μας, γιατί, για το ποδόσφαιρο? Όχι ρε παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή. Ρε τι ταγάρι σεραϊκό είσαι. Μην το προσωποποιήσεις στο ποδόσφαιρο. Ρε, εγώ είμαι ταγάρι, αλλά να σου πω κάτι. Πήγαν κάποιοι, δεν ξέρω, από αυτά που ακούω δεν ξέρω και δεν με νοιάζει τελική, δεν με νοιάζει.
Με νοιάζει για τον συνάδελφό μου, ως εκεί. Ρε φίλε, όταν πας και γίνεται τέτοια επίθεση, τάξη, και σε πάνε ας πούμε και καταθέσεις λέμε στην αστυνομία, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάει ο αστυνομικός, πάει πιθανά το μυαλό σας, έχετε κάνει ανοιχτό μέτωπο. Ρώτα τον Ραπτόπουλο, θα σου πει. Ρε τον Ραπτόπουλο, θα σου πει δεν πάει το μυαλό. Δεν πάει το μυαλό. Κωστή, όπως δεν είπες και εσύ πριν, χρωστάς σε κάποιον, όχι δεν χρωστάω. Όχι, με έχουν φάει λεφτά, δεν έχω φάει σε εδώ το μυαλό του Κώστα δεν πάει, θα πάει το δικό μου. Δεν πάει. Ωραία, ναι, μα δεν πάει πουθενός. Αλλά ρε παιδιά, υποστηρίζουμε κάτι τώρα. Δεν ξέρουμε Γρηγόρη, συγγνώμη. Ρε τι σεραϊκοάτη είσαι, ρε. Ρε τι ζυγνιώτης είσαι, ρε. Μια χαρά είμαι, μη στεναχωριές. Εντάξει. Ρε Γρηγόρη, να σου πω το εξής. Δεν θέλουμε μετάγγιση αίματος. Ας τώρα να πάει στα κομμάτια. Πάμε στον επόμενο. Τι ζυχνιώτης είναι, ρε. Ρε τι λιμοτάγαρο. Ρε τελείωσε το θέμα σου, λέω. Έκανε και αυτό το ίδιο. Αυτοί με τα κράνη είχαν το πρόβλημα. Μη, Γρηγόρη. Επειδή εσένα το κεφάλι σου είναι αρναώτικο, δεν μπορεί άμα μας την πέσουν εμάς να δώσουμε κουτουλιά στο κράνος. Εσένα δεν κεφάλι αυτό. Εσύ έπρεπε να βάλει αυτός που έκανε το άγαλμα του Μεγαλέξανδρο το βουκεφάλα. Αντί του βουκεφάλα το κεφάλι στο άλογο, να βάλω το δικό σου να πούμε. Τι ψάρι κεφαλόπουλο. Κεφάλι είναι αυτό. Την άλλη φορά τράκαρε με το αμάξι ένα Audi Α8 έπεσα πάνω του. Πάει το Audi. Πάει το Audi. Ποιος είναι αυτός, πώς λέγεται ο κύριος, ο Καριμπού λέγεται. Ποιος είναι ο Καριμπού, αυτό το ιδιαλάκι στο Mickey Mouse που έκανε φασαρία με το κεφάλι. Αυτό είχε γίνει μπροστά στο Ιπποκράτιο. Έπεσε Audi απάνω. Έπεσε Audi πάνω στο Ματίζ και διαλύχεται το Audi. Πάει το Audi. Λέει πώς έγινε αυτό, το κεφάλι του κόκκινου. Και τι ο κόκκινος έχει ένα ράμα στο κεφάλι. Όχι, τίποτα δεν έπαθε εκείνη τη μέρα. Απλά επειδή είσαι Ηρακλήδα, σε πετάξα στο ράντζο, να είναι τράκερ δομήνα. Όχι, ρε, καμία σχέση, άλλο το Audi. Ναι, άλλο Audi ήταν εκείνο. Εκείνο ήταν από πίσω. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τα Audi με έχουν καταστρέψει. Πόσα μαξιά έχει καταστρέψει, ρε Γρηγόρη, πραγματικά. Δεν λέω ότι φταίει, πόσα. 6-7. Δύο. Δύο μόνο. Ποια είναι τα δύο. Έμεινε η BMW. Ναι. Το άλλο. Την άλλη την πούλησα. Την BMW, κανονικά. Την άλλη την πούλησα. Κουκλάκι. Την 520 κουκλάκι την πούλησα. Εσύ την πούλησε. Ποιο την πούλησε. Αφού αλλού ήταν, πώ την πούλησε εσύ. Τη γκόμενα δεν ήταν εκείνη η BMW πριν 30 χρόνια πριν. Κάντιλακ είχε. Κάντιλακ είχε γκόμενα. Μπερδεύεσαι. Καλά, ρε κόκκινε. Είχε γκόμενα με κάντιλακ ναι. Και τώρα σε βοηθό δικό μου. Δηλαδή. Τι κάτσε. Μάτι μα έπαιρνε. Τα αυτοκίνητά μα τα ζήλευε. Ένα μάξι πήγε να αγοράσει τη ζωή του και αυτό ήταν κομμένο. Κράζει όλο τον κόσμο. Φίλε, αν ήμουν, πώς το λένε αυτοί, ναι. Πρικοθύρας, ναι. Θα έκανα άλλα πράγματα. Καλά, στο Μετρόπολης άλλος είναι πρικοθύρας. Ονόματα δεν λέμε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ξέρω εγώ. Αν ήθελα εγώ να κάνω τον πρικοθύρα, τον έκανα. Κλείσε την αυτή. Α, ξέρω ποιο θα πεις. Ξέρω ποιο θα πεις. Σταμάτα, ρε, ξέρω ποιο θα πεις. Άστο, στον επόμενο. Ζηλεύει, ρε. Τι να ζηλεύει στις πισίνες. Εγώ θα τον έπληγα εκεί μέσα. Στις πισίνες θα δηλέψω, φύγε από εδώ πέρα. Εχμάλωτος. Θα πάμε επόμενη γραμμή. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούει, σ' ακούει, σ' ακούει, σ' ακούει. Καλά. Εσείς εκεί τι ήθελα να με πείτε. Τρελή για δέσιμο. Τι. Μόνο δε. Ποιος σας την έπεσε το πρωί. Εμένα όχι ακόμα. Εμένα μου την πέφτουν συχνά. Αυτός είναι πρώτη φορά το. Αυτός είναι πιο ερωτικός από εμένα. Μου την πέφτουν συχνά εμένα. Αυτός ήταν. Καλά, με τρία ράματα την πήδηξε. Την πήδηξε με τρία ράματα. Πανάψε κανένα κεράκι. Επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. Καλώς τον, καλώς τον. Ο Παδός του Ηρακλή. Τι θα σας... Τι γίνεται σήμερα με τις γριές, ρε. Τι κρεσέντο είναι αυτό. Προς τον κύριο Ποσνιάδη και προς τον κύριο Μυροφορίδη. Ναι. Καμηλώστε το μέσο όρο ηλικίας. Μπράβο, ωραίο. Το καλοκαίρι, επειδή δεν ξέρατε, κάνατε ένα λάθος. Τι θα τους κάνουμε, ρε. Να πάνε στο Δήμο και να αλλάξουν το μέσο. Ρε εσύ, ρε Χάλκη Δικιώτη, και τι να κάνουνε. Να πάνε στα γραφεία του Δήμου και να αλλάξουν ηλικίες ταυτότητες. Γρηγόρη, υπάρχουν παίκτες μέσα που θα μικρύνουν το μέσο ηλικίας και υπάρχουν δεσμόνια. Εδώ για ξέρω το ρόβο μαύρο πίσω. Περίμενε σε πω. Ο Ηρακλής έχει παίξει 4 επίσημα παιχνίδια και ο χρόνος συμμετοχής του Ρόβα, του Γιαννίκη, του Παναγιωτούδη, του Παπαδόπουλου, δεν ξέρω πώς όμως έφυγε, του Πτηνόπουλου είναι μηδενινός. Καλά λέει. Κύριε Κούστα και κύριε Μεντρινέ. Άκου μαύρε πίτα, άκου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, αλλά είναι για να παίζετε 20 λεπτά για να κρατήσετε το αποτέλεσμα με Ηρακλής και εσείς ένα μηδέν. Όχι για να βγάλεις 60 λεπτά. Κι άκου εσείς δεν το βλέπετε. Ο Βοσμιάδης και ο Μυροφορίδης δεν το βλέπει. Υπάρχουν άλλες 28 αγωνιστικές, αλλά η ομάδα θέλει τρεξίματα. Και με αυτούς τους παππούδες που έφερες κύριε Μυροφορίδη, η χρονιά δεν βγαίνει. Ομάδα είναι αυτή, ρε. Τι το χαρίσει ο Γιώργος. Αυτοί θα παίξουν μέχρι τα Χριστούγεννα μέχρι να βγει.
Βάλε πρόβα να βάλει που παίρνει την αγκαλιά στη Γάμα Εθνική. Ταχύτητα έκρηξη σκοράρι. Καλά λέει ρε. Μπράβο Ηρακλάκη μου, μπράβο. Άμα χάσει κανένα γκολ ο Ρόβα, θα φύγει ο Ρόβα. Α χάσει. Κλασικά περίπτωση. Άκου, τον κατηγορούσα προχθέ. Να σε ρωτήσω κάτι γιατί εμένα ο Ρόβα μου αρέσει πολύ. Στη φάση που κάνει την Κέρκυρα, έπρεπε να τη πάρει το Μπερόνε. Δεν μου λε, εξωτερική πλευρά του δικαιωμάτου. Ρε εσύ, μαζί σου, άλλο λέω. Σωστά. Ρε εσύ, άλλο λέω. Τον γκολ το σιγουρεύουμε. Σωστά. Τον γκολ το σιγουρεύουμε. Σωστά, σωστά. Ρε καλέ μου άνθρωπε, δεν κερδίζαμε, ούτε ήταν 0-0. Πήγε να γίνει ήρωας ο Χρυστάκος. Εμένα μου αρέσει σαν παίκτη. Εκείνη την ώρα. Άλλο αυτό. Σπάς την μπάλα. Ναι, σωστό αυτό. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι. Έχετε πολλούς με έκρηξη ταχύτητα και εκτέλεση στον Ηρακλή. Όχι. Αυτό λέμε. Ντούνης. Ντούνης Ρόβας. Αγγέλογλου Αναστασία. Ή Αγγελόγλου. Στεφανίδης Γιάννης. Στεφανίδης. Γεωργιάδης Μιχάλης. Ναούρης Κιαντακίδης. Τι είναι αυτόν επίθετο είναι αυτόν. Σπύρος Μιγδάνης. Ναι. Κολοκυθάς Ηλίας. Πασχαλούδης Παναγιώτης. Ναι. Μενέλαος Φορίδης. Ναι. Αναστάσιος Νικολαίδης. Ωραίος. Μαυρόδογλου Αθανάσιος. Μαυρόδογλου. Ναι. Τι καραμαλίδες είστε. Εσείς κερδίζετε. Καραμαλίδικο είναι αυτό. Βέβαια, το ογλού είναι καραμαλίδι. Κερδίζετε. Ογλούγλουγλου τι είναι. Τώρα θα σου έλεγα την ογλούγλουγλου, αλλά δεν μπορώ να σε πω ογλούγλουγλου. Λοιπόν, εσείς κερδίζετε προσκλήσεις για να δείτε την ταινία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Σήμερα ήσουν επικός. Δεν έρχονται ξανά να σε τσικοπανίζουν, να τους κοπανίσεις και εσύ να έχουμε λίγο ζωντάνια στην εκπομπή. Θα γίνει κανένα κακό. Όχι τέτοιο, μέχρι εδώ. Ναι. Θα γίνει κανένα κακό. Πάμε στον τελευταίο. Την άλλη φορά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, πάμε στον τελευταίο. Σμίδε. Έλα φίλε. Γυαλίζει το μάτι σου κόκκινο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει κόκκινο. Θα γίνει κακό. Μ' αρέσει, το λέω. Καλημέρα. Δεν αστείο. Σε κελά. Να ρωτήσω επειδή δεν άκουσα όλη την εκπομπή. Σχολιάσα τίποτα για τη χθεσινή αποκαθήλωση. Ποια αποκαθήλωση του Ερέρα. Του Τρέγια. Αποκαθήλωση γιατί. Γιατί. Φίλε, δεν είναι παρόντας να απαντήσει. Με συγχωρείς. Ωραία, εγώ για τον Κώστα λέω, δεν λέω για τον Τρέγια. Ναι, όχι, όχι. Κοίταξε φίλε, εμένα με βρίζουν όσοι συνεργάτες έχω βγάλει στο μεϊντάνι. Για χαρά, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι ο ρόλος αυτός. Είναι η σκηνοθεσία αυτή. Και κάπου γίνονται και επεισόδια. Είναι ωραίο αυτό, μου αρέσει. Είναι υγιές. Είναι ανθρώπινο, είναι χριστιανικό. Τέλος, φεύγω. Η Μπίκου ήρθε να πει κάτι δυσάρεστο. Κάνει σεισμός, έγινε. Κάνε το φίλο να πει. Α, είναι τελευταίο, ναι. Λέγε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Βρε, καλώς τον. Ρε, Κωστή, με έκλεισες πριν. Θέλω να συμπαρασταθώ. Από Νέα Ζύγνη παίρνω. Θέλω να συμπαρασταθείς. Εσύ στη Ζύγνη δεν δίνετε στο Μερμίκι ψίχουλο, ρε. Τι να συμπαρασταθείς, ρε. Τσιγκουναράδες, να πούμε. Ποιοι είναι οι τσιγκουναράδες, κάνεις πολύ μεγάλο. Δεν στέλνεις καμιά 20.000 ευρώ αντί για συμπαράσταση. Ακούμε ότι κάποιος συνάνθρωπος έχει κάποιο θέμα. Τώρα, α, είστε ευαίσθητοι σύγχυσης, ναι. Τέτοιους τομπαριστές δεν έχω δει στη ζωή μου. Τομάρια. Φύγε, κόπηκες μόνο πίσω από τη Ζύγνη, κόπηκες. Φύγε από το τομάρι. Λιμοντάγαρο. Την πληρώνει επειδή είναι από το χωριό του Γιωργάκη. Φίλε, την πληρώνεις γιατί είσαι από το χωριό του Γαμπρούτη. Ξέρεις ότι έφαγε ξύλο ο Γιωργάκης. Όχι, ξέρω τι έκανε, άστο. Ξέρεις τι έκανε. Άστο. Μου το πες. Φλάκας. Μου το πει και η Ευγενία. Μη στεναχωρείς. Τα άμαθα. Την είδε ράμποσα και σένα. Άλλη φορά να με παίρνει τηλέφωνο. Χρειάζεται και ένα γαριμπού μαζί του. Ξέρεις να φας ξύλο από βλακεία. Είναι βλάκας. Εκεί κάνεις το χαζό ρε πες το να. Και δεν έκανε το χαζό. Ενώ τη γλιτώνει, παίρνει θάρρος. Ξέρεις το χειρότερο πράγμα είναι ο Έλληνας. Να την γλιτώσει. Τη γλιτώνει και εκεί που τη γλιτώνει αρχίζει και παίρνει θάρρος. Τη γλίτωσες, φύγε. Τέλος. Ξέρεις την πατάνε έτσι. Χωρίς πλάκα. Το έχω δει πολλές φορές. Ερές τέχνης. Όχι. Όταν πίνουνε. Όταν πίνουνε. Μερικοί το ποτό τους πειράζει πολύ. Δηλαδή, άλλοι νιώθουν δυνατοί. Άλλοι επιθετικό χαρακτήρα. Άλλοι βγάζουν γέλιο, ναι. Ρε φίλε. Άλλοι κάνουν καμάκι. Ναι, ναι, ναι. Σκηνικά. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ένα πιτσιρικά, ο οποίος δεν μετράει κιόλας. Θηρίο γίνεται. Πάει μπροστά σε ένα γίγαντα και λαϊδάει. Και λες πω δεν μου φαίνεται. Έτσι δεν έκανε ότι επέμβουν σε ένα Ρώσο. Και ήθελα να τον φάει ο Ρώσος. Και καλά που πήγαμε τον παρακαλέσαμε τον Ρώσο. Και έκανε ληστεία. Φίλε, του λέω εκεί. Κάνε ληστεία σε περίοδο. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο με κανελάκι για λαμά και δήμου. Να είστε καλά. Περαστικά, παιδιά. Περαστικά. Με γιά τα κράνη.